τότε πρέπει να είσαι συγκινημένος, φίλε, γιατί μπαίνοντας στο στούντιο σκόραρε και η Αύστρια Λουστενάου και η Καρμπάρνια Κρακοβίας. Γιατί μην βάλατε σε κάρεκλα που είναι για νάνους? Για να φτάσουμε στο ίδιο ύψος μήπως? Είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν? Ποιος καθόταν, ρε, ο κολλητός ο Φασούλας καθόταν εδώ? Εγώ εκεί κάθομαι, χαμηλά. Γιατί είμαι ταπεινό παιδί, φίλε. Χαμηλά την μπάλα. Να σου πω, Γιάννη, δεν είναι παιδινική επιστήμη. Μη σηκώσει την καρέκλα. Θες να κάνει όρθιο. Α σου δώσω ένα μικρόφωνο σαν τον Αντίπα που κάνει και δηλώσει για τον τέρμπι. Ποιο ο Αντίπα, τραγουδιστή? Ναι. Ο καταιγίδα. Καταιγίδα. Στο μυαλό μου. Πού είσαι, ρε, Σταύρεσε? Τι να κάνω, φίλε, TV Star. Τι να κάνω. Τι να κάνω, τι να πει και τι να κάνει. Celebrity. Καλά, τι είμαι celebrity. Celebrity. Τι είμαι celebrity, το ξέρει. Τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Ναι. Εντάξει, κάνω τη διαφορά. Είμαι τέτοιο τύπο, δε φίλε. Με αγαπάει το κοινό, με στηρίζει. Είμαι σαν τη Μενεγάκη. Είμαι η Μενεγάκη τη Βορείου Ελλάδος. Πε μου, Ελένη, πόσα μηνύματα σε στείλανε στην ΕΡΤΡΙΑ και γέλαγε σαν χαζό κάθε τρία λεπτά. Και αφού μου έστειλε ο άλλο, δώσ' τον μια μπουνιά. Μου έστειλε ο άλλο, πώ τον αντέχει. Μου έστειλε ο άλλο, παιδιά. Δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπο έχει δικαίωμα στην άποψη και κρίνει το κοινό. Μπορεί εγώ να είμαι λάθος. Μπορεί ο άλλος να είναι λάθος. Δεν είναι. Αυτά δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε ιδιαίτερα. Η ζωή είναι αυτή. Η ζωή του ανθρώπου στα μίντια έχει να κάνει με το πόσο τέλος πάντων στηρίζει το κοινό. Το κοινό σε στηρίζει άμα σε γουστάρει και από εκεί και πέρα, αν δεν σε γουστάρει, δεν έχεις μέρος στα μίντια. Αυτή είναι η αλυσίδα. Δεν θα κρίνω εγώ τον άλλον που είναι στα μίντια. Καταλάβεις. Ναι. Δεν θα κρίνω. Απλά θα φροντίσω στρατηγικά, γενικά το λέω, όχι ειδικά, αν με ενοχλεί, να εξαφανιστεί το μίντια. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Δηλαδή είσαι αυτός που είναι τώρα στον Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ο Χατζηνικολάου που βλέπουμε τώρα στον Αντένα στις ειδήσεις. Με το ίδιο βλέμμα. Με το ίδιο βλέμμα τώρα και με. Είναι ίδιο. Μόνο τα μαλλιά άλλαξαν. 40 κιλά πάνω εσύ. Δηλαδή σαν να σε βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι. Βάλε άλλα 40 κιλά. Ναι. Αυτός είσαι. Έβλεπε το θάνατό του. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Πήγε ένα δημοσιογράφο σε Οδική Αραβία, το υποξενείο τη Οδική Αραβία και τον κόψανε, τον διαμερίσανε live. Μέχρι και ο Τραμπ πήρε θέση, το είδα και αυτό. Αν δεν με δει να βγαίνω, πάρε τηλέφωνο τον Τζαμάλ Αντατούρκ. Τι είναι αυτά. Για πε, τι έχουμε αύριο. Αύριο τι έχουμε, φίλε. Μεθαύριο, μεθαύριο. Άρης ΠΑΟΚ. Μετά από 4,5 χρόνια, ένα ντέρμπι πρωταθλήματος. Αυτό το κυπέλλον σαν να μην έγινε βασικά. Ναι, κάνα παραλυπόμενο τύπα που δεν ξέρουν, που δεν διαβάσαμε τίποτα τις τελευταίες ώρες. Φίλε, τώρα κοίτα, εμείς προσπαθούμε να πάμε μουλοχτά γιατί έτσι είναι τα εκτός ένας παιχνίδι, το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, πάμε για ένα επαγγελματικό παιχνίδι, μια επαγγελματική νίκη. Έχουν περάσει τα μηνύματα στην ομάδα που δηλαδή ξέρουν ότι απέναντί τους έχει μια ομάδα η οποία, αν π.χ. ένας παίκτης σκοράρει, ό,τι και να κάνει στα επόμενα 23 παιχνίδια, θα είναι ένας ευτυχισμένος επαγγελματίας. Ναι. Στα 23 πετύχει την μπάλα, ρε αγόρι μου, θα είναι ένας ευτυχισμένος επαγγελματίας. Και από εκεί και πέρα, επειδή εμείς έχουμε οριμάσει λίγο σε αυτά τα θέματα, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, το συζητάμε, είναι καλύτερη ομάδα, με ποιοτικότερους παίκτες, με μεγαλύτερη συνοχή, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι και θέμα ημέρας και στον αθλητισμό γενικότερα είναι θέμα ημέρας και πάμε να δούμε πώς θα το παίξει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Ο Πέλκας θα παίξει τελικά? Όχι, όχι, ούτε ο Πέλκας, ούτε ο Μαουρίτσιο, είναι θέμα και οι δύο. Ναι. Εδώ είναι η αδυναμία που παρουσιάστηκε στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι δύο παίκτες στον άξονα. Στο ποδόσφαιρο, Γιάννη μου, ο άξονας είναι ο πιο σημαντικός. Ναι, καλά. Ναι. Κάθε εβδομάδα μου λες και άλλη γραμμή. Τι άλλη γραμμή? Ο άξονας είναι ευθεία, είναι όλες οι γραμμές. Απλά είναι ο άξονας είναι. Ο άξονας είναι τα στόπερ, το, το κεντρικό χάφ, το δεκάρι και το τριφό. Όχι, όχι, όχι. Όλοι πάνε μπροστά, όλοι πάνε και πίσω. Ρε, άλλο λέω, ρε. Αυτοί που κινούνται στον άξονα, μην επιμένεις. Αυτοί που κινούνται στον άξονα. Οι στόπερ. Ο Βιερίνια δεν είναι στον άξονα. Ο Μάτος δεν είναι στον άξονα. Ο Σαμπά δεν είναι στον άξονα. Ο Μάτος δεν παίρνει φόρα από πίσω και πάει όλο μπροστά. Τι είναι αυτό? Στον άξονα. Δεν είναι. Εσύ ο άξονας ποια είναι? Φαντάζομαι ότι μία ευθεία στην εστία στην άλλη. Αυτό είναι ο άξονας. Αυτό το κομμάτι. Οι παίκτες που κινούνται εκεί λοιπόν, γιατί ουσιαστικά είναι στην ευθεία της εστίας, είναι και πιο σημαντική. Έλεγε ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος. Έλεγε ο τεράστιος Φερνάντο Σάντος. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα παίζουν τα πλάγια. Ο άξονας με ενδιαφέρει. Άστους να βγάζουν σέντρες. Αν εσύ είσαι σωστά τοποθετημένος,
δεν πρόκειται να φας γκολ ποτέ. Σωστό. Αλήθεια είναι αυτό. Απλά στον καθηγητή να εξηγήσει ποιοι είναι οι παίκτες του άξονα, γιατί μόνο δεν καταλαβαίνει. Βρε μια χαρά καταλαβαίνω, αλλά κάτι. Τζούνις! Δηλαδή τα εξτρεμ και τα back, τα αριστερά και τα δεξί back δεν είναι. Δεν είναι άξονα. Άρα Μάτος δεν κάνει να παίξει, άρα δεν πειράζει. Όχι, άλλο λέμε. Α, τι όχι, τι όχι. Μια τρελό κανονικό, ρε. Τώρα δεν είπε. Ο Ρεξάντος μπήκε. Τώρα δεν είπε. Άκου λίγο, θα σου πω. Είναι όντως η ποιοτική παίκτης που είχε πάω στα άκρη. Κάνω και εγώ παρέα με τον Μαμάτσο. Δεν κάνει μόνο εσύ. Ο Μαμάτσο, δε φίλε, τι να μας μάθει ο Μαμάτσο. Ο Μαμάτσο μπροστά του, ο Μαουρίτσιο έκραζε. Και τώρα που δεν παίζει ο Μαουρίτσιο, κλαίει. Κλαίει, σήμερα τον πρωί έκλαιγε. Ναι, κλαίει, τι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι ότι είχε άδικο που τον έκραζε, γιατί δεν ήταν και στα top του. Αλλά σε σχέση με αυτού που έχουμε και με ένα πόδι να είναι ο Μαουρίτσιο είναι καλύτερο. Τι να κάνουμε. Ο Μαουρίτσιο είναι στον άξονα. Είναι. Είναι. Και δεν παίζει. Αλλά θα παίξει το καμ... Τα εξτρέμ είναι άξονες. Όχι, δεν είναι άξονες. Αλλά... Γιατί βάζουν. Άκουλου... Γιατί του βάζω και του 11 έτσι. Γιατί. Γιατί άσερε κόλκα να πει και τα μούτρα. Τα... Άκου λίγο. Του σοβαρού του coach. Έλα, μίστερ. Πώς λέγανε. Έτσι, παλιά δεν λέγανε. Άκου λίγο. Τον Άγγελο τον Αναστασιάδη έτσι τον λέγανε. Μίστερ, μίστερ. Όχι, τον Σάντος λέγανε μίστερ. Και τον Άγγελο. Τον Άγγελο τον λέγανε. Έτσι τον λέγανε. Στην καρδίτσα ξέρει πώ κάνουν. Αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό ήταν. Εψτ. Δεν θυμάσαι το όνομα του άλλου. Τι νοσεί εσύ. Τι νοσεί λέτε. Ψηλέ. Τι νοσεί. Τι μήνυμα αυτό μου στέλνει. Κυριάκο, τι μου στέλνει, αγόρι μου. Τι μου στέλνει, με χάζεψε. Για τον άξονα, σου είπε. Όχι, όχι. Για τον διαβήτη. Δηλαδή, πραγματικά. Σήμερα το βράδυ θα βγω έξω και όποιο μου βλέπει, είναι. Τι πάμε, τι κάνει, σκέφτομαι τον άξονα. Θα μου πει από την Ταλίκα από κάτω. Ξέρεις αυτό που γυρνάει κάτω από την Ταλίκα. Άξονα λέγεται. Δεν ξέρει. Δεν έχει τίποτα. Για τα 45 χρόνια δεν έχει τίποτα. Για τα Ταλίκα θα μα πείτε. Έχουμε πάει εμεί Ταλίκε. Γιάννη, αν έχεις δαλίκες, θα έχεις αφήσεις με γκόμενες γυμνές. Βάνα Μπάρμπα. Πρώτη. Σαμάθα Φόξ. Όχι, Σαμάθα Φόξ γιατί είναι. Τι είναι. Η Σαμάδα, έφυλε. Παντρεύτηκε η γυναίκα. Και. Το μιλάει του για καιρό. Δεν το. Μπάι είναι, μια χαρά είναι. Από μικρή ήταν. Μια χαρά είναι. Από μικρή. Όχι, πάμε να το δείτε για το μιλί. Πάμε να δούμε. Πάμε να θαύεσαι. Και μετά από 10 χρόνια με ρωτήσει, ναι, θα πω. Ναι, άλλο λέω. Αφήσε, δεν το αναβάλει. Ναι, ρε, εννοείται. Α, ναι, γιατί από τις ξενές. Από τις celebrity, τις ξενές. Ναι, ρε. Άλλη celebrity ξένη που θαύεσαι. Kim Kardashian. Σε αρέσει χοντροκόλα. Μ' αρέσει χοντροκόλα. Με το βασαβούρο σου. Εσύ τι βάζεις από κάτω, ρε. Ναι, ναι, καλά κάνεις. Καλά το βάλε. Φέρ' το φίλι. Καλά το βάλε. Φέρ' το φίλι πίσω. Φέρ' το μαλλιά Λίτλ πίσω. Ο Κατσικοσφίχτης, καλά τον έκανες, έτσι. Όχι, όχι. Όχι, Καρντάσια θα σας πείτε, το είπα. Ποια είχαμε τότε. Μετά το κράξιμο, ε. Όχι, ρε. Την έμω, ρε. Ξέρεις ποια είχα αφήσει στα αποδυτήρια στον Παναθηναϊκό. Την Κάρε Ότης. Κάρε Ότης. Γκούγκλαρε. Όχι, θυμάμαι το Κάρε Ότης, θυμάμαι και έναν μπασκεμπολίστα. Όχι, θυμάσαι ποιος την τουλούμια στο ξύλο κάθε μέρα. Ο Μίκι Ρουκ. Oh. Πολύ σούτια. Και την είχα βέβαια και πριν μπω η αγώνα, ξέρεις, φυλάκι, έτσι, τσακ. Και με βλέπω και την Παναγία σου, και με βλέπω. Άλλος είχε την φίλη την... ναι. Ναι, και άλλος είχε την Γιάννη. Και το βλέπει ο Μπράντοβιτς, το βλέπει ο Μπράντοβιτς, μάλλον με βλέπει. Πάει να με κράξει και κοιτάει. Ω, Mr. Giannoulis, very beautiful, eh? Yes, yes, coach, ξέρεις, χέστης. Yes, yes, coach. Πες του, when you saw a boat in the mountain, πώς θα το αν δούμε ένα πλοίο στο βουνό, δεν το έχεις ήδη, πώς θα το δούμε στα αγγλικά αυτό. Τι είπε, τι είπε τώρα, one boat, ένα καράβι στο βουνό. Στο βουνό, ρε. Αν δεις ένα καράβι στο βουνό, το έχεις ήδη. Δεν είναι η φράση. Δεν θα έφτασε στην καρδίτσα αυτήν. Δεν έχουμε θάλασσα εμείς, αλλά τον Ινίσσα είναι καράβι, το ξέρουμε. Δεν έχουμε θάλασσα. Μία καταγγελία έχω να κάνω μόνο για την όμορφη πόλη της Καρδίτσας, δηλαδή το μικρό Παρίσι. Ναι. Ότι είμαστε η πιο μακρινή πόλη από θάλασσα. Σε όλη την Ελλάδα. Να κάνω μια θεώρηση, Καρδιάννη. Ναι, ρε φίλε. Όπου και να πας στη θάλασσα στην Ελλάδα, σε μισή ώρα εκεί στην Καρδίτσα, άμα είσαι,
Θες μια μισή ώρα για να πετύχεις θάλασσα. Όχι, παραπάνω. 150 χιλιόμετρα τη μία και 150 από την άλλη, δεν είναι. Όχι, ρε. Για Βόλο είναι 120 χιλιόμετρα. 120, εντάξει. Εντάξει, δεν δε βουτά στο Βόλο, πα Αγιάννη. Ναι, αλλά με είδε ότι είμαι δελφίνη. Δελφίνη. Ο Γιάννης Γιαννούς, παιδιά, ο οποίος έβαλε στοίχημα με έναν Παολυμπιονίκη πολύ δυνατό κονεμβητή, είναι η αλήθεια. Έτσι πως το λες ρε πως. Ναι, περίμενε λίγο, περίμενε. Και βούτυξε, πήγε το παίξει έξυπνος ότι θα πάω αρκετή ώρα κάτω από το νερό. Μακροβούτι. Μακροβούτι. Και με καλά αυτό που, κάνουν, από πάνω. Αυτό που κάνει. Και από την... Απ την πες το καλά ρε. Πες το καλά. Τσιπ 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 τσιπ. Έρχεσαι κουρασμένος είσαι. Από την λωρίδα 8. Δώσ' το μία γόλ. Βγήκε στη 12. Πάρα πολύ ωραίο. Το πήρε λίγο λοξά. Λίγο λοξά το πήρε. Τι παίζει από κάτω ρε. Βάλτε το κοντίζω, ζεστάθηκα. Βάλτε το κουμπί. Κάντο έτσι, κάντο έτσι. Κάντο έτσι. Κάντο έτσι. Άναψα. 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 Που λες ο Γιάννης, παιδιά, έχει το παγκόσμιο ρεκόρ αλλαγής λωρίδας. Κέρδισα, γιατί ο άλλος θα πήδαγε μετά από 5 δευτερόλεπτα και πήδηξε τα 2, άρα χέστηκε, μάλλον φοβήθηκε. Ακυρώθηκες Γιάννη. Ακυρώθηκε γιατί δεν έκανε 5 μετά, βούτυξε στη μία και βγήκε στην άλλη. Ναι, αλλά μετά ήμουν από κάτω. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχω κάνει κορυφαία γκέλα. Μπορείτε να το δείτε στο chipavlapoint.gr αυτό, το διαγωνισμό. Πάω με Βασιλιά να φάω χθες. Ναι. Για να το δούνε. Ναι. Τα ακούσαμε τι έκανες. Ναι. Άκουσες τι έκανε. Τι έκανες. Πού πήγες. Πάμε να φάμε στην πλαστήρα, στον αφρό. Πού φτάσαμε μαμάτσο να είσαι να είναι αναντικατάσταση ο Μαουρίτσιο. Ο μαμάτσος τι. Μαμάτσο, όταν σου είπα θα ανέβει 20%. Πέρυσι το είπα αυτό, και που δεν ξέρω πρόκειες. Μπάλα, που το μόνο που ξέρω είναι αυτά που έλεγε πέρυσι ο Κόλκας, το box to box. Πέρυσι, φέτος, 2017-2018, έλεγε box to box. 2018-2019 θα λέει άξονες. Στα αγγλικά πώς είναι. Τραζίσιο, άμα σάβα. Βάλε, βάλε, ακούς τη βάση από κάτω. Ο μαμάτσο, το λέει μετάβαση. Στα αγγλικά ρε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, transition. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Transition. Η μετάβαση είναι transition. Transition είναι ο ευθυνδιασμός στο basketball. Άκου λίγο. Στο transition, στο ποδόσφαιρο, μέτρα. Βγήκε το 1999. Εμείς το λέμε. Τι ευθυνδιασμό να κάνετε, Γιάννη, να πάτε σε έναν από πίσω και το κάνετε μπου. 25 μέτρα γήπεδο. Transition. Και δευτερεύοντας, που να τα ξέρετε αυτά, στην μπάλα, κλωτσάει το αριστερό μπακ όπου πάει. Τον άξονα, δηλαδή ματιάζει το αριστερό μπακ τον άξονα. Πω, όταν πάει να διώξει την μπάλα. Το παιδί είναι προβληματικό. Μαμάτσο, έλα εδώ πέρα. Έλα τώρα στην εκπομπή. Έλα τώρα εδώ πέρα. Θα γιατί... σε βάλουμε όπως εκείνη με σκοτάδι. Δεν αντέχω, θα φαίνεται ποιος είσαι. Όπως μαμά Ρέιβερ. Τον άξονα για άλλους 8 μήνες. Δεν θα το αντέξω. Τουλάχιστον είναι μια ξένη λέξη να, εντάξει, να πω ότι κάτι ξέρει και λέει. Transition. Πώς? Transition. Αυτό ξέρεις είναι φροντιστήριο αγγλικών. Υπάρχει και αμερικό και επιθετικό transition. Hello, my name is Stavros Kolkas. Δεν λέει Stavros Kolkas. My name is Stavros Kolkas. Γιατί? 4. Ζωγράφησε και στο θρανείο. Έχουν πει 30 γκολ στα παιχνίδια, αλλά δεν μας αποκλείει αυτό. Στοίχημα άλλη ώρα. Δεν παίζουμε στοίχημα. Ναι, αυτό σου λέω, ρε. Άλλη ώρα. Παίζουμε στοίχημα εμείς. Δεν παίζουμε στοίχημα. Κοινοδρομίες παίζουμε. Δεν παίζουμε στοίχημα. Τρέχα μπούμπι. Μονάζιγα. Μονάζιγα. Πινακίδες. Κανονικά. Πω από την Τριανδρία, μόλις έχω έρθει από την Καρδίτσα, πάω εκεί πέρα και είναι δύο άτομα στη στάση του λεωφορείου και λέει άλλος μονό ζυγό. Πάω από δίπλα από εκεί πέρα να ακούσω τι λένε. Παίζαν πινακίδες που ανεβαίνει τη στροφή της Τριανδρίας επάνω. Ναι, τι. Πω από λέω, πού ήρθα. Ο Βασιλιάς και στη Μασέρα και πού ήρθα. Αέρα. Ότι παίζει στοίχημα είναι μία, λέει. Είναι δύο γκόμενες απέναντι κάθε σε μια καφετέρια και βάζει στοίχημα καλό ποσό γιατί ξέρει ότι ο Βασιλιάς βάζει νούμερα. Ναι, δεν βάζει. Σε έχω στοίχημα του Βασιλιά. Τέλος πάντων και έχει πάρει μία έναν καφέ και μία ένα τσάι. Ναι. Ο Βασιλιάς έχει πάρει το τσάι, τον καφέ και, έχει πάρει, και ο άλλος έχει πάρει το τσάι. Μιλάνε οι γκόμενες, όταν μιλάνε οι γκόμενες ξέρει τώρα δεν είναι. Δεν σταματάνε, ρε φίλε. Ναι. Πάνε για καφέ και νομίζω ότι, έχουν ότι αν δεν μιλήσουν πάνω από 3 ώρες θα εμφανιστεί η νεράιδα, η μουγκή νεράιδα και θα τιμωρήσει με αφωνία για 30 χρόνια. Ωραία.
Μιλάνε, ξέρω εγώ, πιάνει, μου λέει μία και έχω παίξει τον καφέ, πιάνει τον καφέ, πάει να πιει μια τζούρα και κάτι θυμάται, κάνει μια προσπίση, το κατεβάζει κάτω, παίρνει άλλο το τσάι, μια χράκ το πίνει. Α, είπες ποιος θα πει, ποιος θα πει πρώτη. Και επειδή ο κόσμος νομίζει ότι κάνει πλάκα. Όχι ρε. Όλα όσα λέει, που έχω ζήσει ρε φίλε, το 10% από αυτά. Είναι όλα πραγματικά. Όλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με το Βασιλιά κάθε μεσημέρι, είναι να γονατίζω. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Είμαστε εκεί πέρα στην Τούμπα, πίνουμε καφεδάκι και μιλάμε για στοιχήματα. Όχι το στοίχημα ποδοσφαίρου και αυτά. Όχι, γενικά. Γενικά. Και προσπαθούμε να βρούμε άχαστα στοιχήματα. Δηλαδή που δεν γίνεται. Ναι. Να το ύψος το δικό μου, ξέρω εγώ, να τα κιλά, να προσπαθούμε πολύ. Και ο Βασιλιάς δεν συμμετέχει γιατί δεν είναι πλέον στοιχήματα για αυτόν. Ναι. Περνάει μια τύπισσα απ' έξω από την καφετέρια και λέει βρήκα στοίχημα που δεν χάνω ποτέ. Mm. Ποτέ όμως, δηλαδή δεν είναι. Σας το δωρίζω, δεν θα είναι σαν να κλέβω εκκλησία και τέτοια αρχή. Μας μπριζώνει. Λέει ο Τζίτζι. Παίζω, λέει 10 ευρώ ρε παιδί μου, για να το χάσω. Λέει θα πάνε το πάρω, θα μου πει 3 νούμερα, πάνε το απ' έξω εκείνο. Τι στοίχημα μπορεί να βρήκε, μάλλον που έφτασε στο μυαλό του. Περνάει μια γυναίκα μπροστά μας. Όχι μπροστά μας, στα 5 μέτρα. Ναι. Πόσα κιλά είναι, τι. Όχι. Λέει, το στοίχημα είναι ότι ξέρω ότι αυτή δεν είναι παρθένα. Εντάξει, τι. Ναι, ρε παιδί, εμείς βλέπουμε την πλάτη της. Λέει, κυρία αυτή εδώ πέρα δεν είναι πάνω από 22-23, αλλά είμαι σίγουρος, ξέρω ότι. Δεν είναι παρθένα. Στην Τούμπα 22 χρονών Γιάννη, ναι, και πάει με 4 κοντά τετράγωνα. Δεν είναι ναι. Το στοίχημα. Περίμενε βιαστική box to box και άξονα. Για πάμε, για λέγει. Λέει αυτή έχει πάει σίγουρα με έναν άντρα. Πώς το ξέρεις, ξέρω εγώ, αρχίζουμε τώρα αυτό. Βγάζει ο Τζίτζι τα 10 ευρώ και πάμε, λέει τρέχοντας όμως θα πάμε, λέει. Λέμε δεν θα πάμε να τρομάξουμε την κυρία τώρα. Της ματράχαλη, ναι. Και πάμε και μόλις βγαίνουμε μπροστά, τι βλέπουμε. Είναι έγκυος. Τι φάγωμα είναι. Ναι, μας έφαγε. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο. Δεν μπορεί να είναι κόρη παπά. Να λέει τα δικά του εκεί πέρα. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Και με σπα πριβέ. Ιωάννη Κολέτη 24 για μασάζ, χαμάμ, τσουνί. Πόσες φορές έχουμε πάει. Αρκετές φορές, ναι. Σάουνα. Σάουνα. Ωραίος χώρος, μπαίνεις, χαλαρώνεις, τελειώνεις. Πρέπει να βρούμε μετά ταξί να φύγουμε. Αφήνουμε τα μάξια εκεί πέρα τόσο πολύ. Ούτε το χιοτιμόνι δεν πιάνεις. Δεν πιάνεις. 5.30-5.80 ή στο spaprivet.gr για να δείτε και τις προσφορές. Μαλλιάς. Σε ανακαινισμένο χώρο. Ναι, ανακαινισμένο χώρο. Γιάννης Μαλλιάς και αυτός έχει κάνει ανακαίνιση. Νικομιδία 11, έφυγε από την Μακρυγιάννη 46, πήγε στο άλλο στενό μέσα και έγινε και ο κούρεμα. Επέκταση. Επέκταση. Τριπλάσιο μαγαζί. Γιάννης Μαλλιάς, αδερφός. Και Κυριακή που θα πάμε μετά τον αγώνα. Πού θα πάμε. Ποιον αγώνα βασικά, γιατί έχουμε δύο. Έχουμε δύο αγώνες. Για ποιον αγώνα, λες. Θα πάμε στο χρώμα μετά, ρε φίλε. Καμπακάκι, έτσι. Καμπακάκι, live. Δύο νίκες και φύγαμε. Δουέτο by Libero 104, ο υπεραθλητής Γιάννης Γιαννούλης και πλέον GM της ΑΕΤ της ομάδας της ΜΕΝΤ που κέρδισε με 25 πόντους με περίσσια άνεση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Καλά τα λέω. Μια χαρά τα λες. Μια ομάδα η οποία. Καλά, τον κοντό που το βρήκε. Κοντό είναι. Δηλαδή αυτό το άμα παίξει, ξέρω εγώ, Α1 και έχει 5 συστήματα, βγαίνει μόνος του. 5 στα 5. 5 στα 5 δεν έχει. Χαλαρά. Στέγνα. Ποιος είναι, 1,75. Είναι 1,80 στα χαρτιά. Και εγώ είμαι 1,80 τότε, πες του. Είναι 1,70. Αλλά τι παιχτάνε είναι αυτοί. 1,80 τα έχει. Έτσι είναι, δεν τα έχει. Να σου πω, συνήθως αυτοί οι κοντοί που παίζουν μικρές κατηγορίες. Ναι. Ωραία. Είναι και τριχωτή και τέτοιο. Είναι ατσούμπαλοι, ξέρουν μπάσκετ. Αυτός δεν είναι. Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι που λες. Κρίμα να είναι τόσο. Αυτός να μην έχει 10 πόντους ακόμα θα ήταν. Παίξει Ευρωλίγκα, μην πω και παραπάνω. Αυτό το κορμί. Ναι, αυτό το κορμί. Έτσι, τους ώμους. Το ντούκι, ναι.
Πού να τον παίξει άμυνα, ρε. Δεν παίζει άμυνα. Ναι. Και να τον παίξει τα βάζει. Και να τον παίξει τα βάζει. Τι παιχτάρα είναι αυτή, πού τον βρήκε. Για τον Δημήτρη Ντισλή. Έκανε σκάουτινγκ. Ναι, βέβαια. Έκανε σκάουτινγκ πέρυσι, παίξαμε αντίπαλοι. Στο ένα μα έβαλε 40 και στο άλλο 30. Που τσακάρισε, ρε φίλε, που κόβει το μάτι. Μα έβαλε 70 πόντου σε δύο παιχνίδια. Στο ένα είχε 11 τρίποντα και στο άλλο είχε 9. Δεν έκανε double-double. Με τρίποντα. Αυτό κάνει double-double με τρίποντα. Πόντου και τρίποντα. Δεν γίνονται αυτά. Μπράβο Γιάννη, κόβει το μάτι. Βέβαια, γι' αυτό τον πήρα και ήταν και κουρασμένο. Δεν κουρασμένο τι κάνει, καρφώνει και ανάποδα. Είναι παιχτάρα. Και δεν έχουμε να πούμε περαστικά στο playmaker μας, τον Γρηγόρη Μιχαηλίδη, σε ένα τρακάρισμα σήμερα σε μια διεκδίκηση στο rebound. Γύρισε το δάχτυλό του. Έλα, εντάξει, μπορεί και με 4, δεν μπάσκετ είναι σιγά. Το δεξί χέρι είναι το αυτό που βάζει για τις ταχύτητες. Αριστερό χέρι είναι δηλαδή. Ναι. Το αριστερό θέλω να είναι καλά. Ωραία. Και ο άλλος, ο Νικολούδης είναι παιχτάρα. Ο Νικολούδης, ναι, εντάξει. Παρότι έχει γεμίσει Αριανούς στην ομάδα. Έχουν γεμίσει Αριανούς στην ομάδα, αλλά δεν βλέπουμε ομάδες. Μία είναι ομάδα, είναι η Μεντ. Ναι, αλλά έχεις μούτρα τέτοια. Έχουν όλοι μούτρα. Είναι τέτοια μούτρα. Μούτρα Αριανή. Είναι, δηλαδή καταλαβαίνεις από χιλιόμετρα. Και όχι ψεύτικη Αριανή. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Φανατική Αριανή. Ο Νικόλος είναι ο γιος του Τάκη. Ναι, ο γιος του Τάκη. Άλλη παιχτάρα. Παιχτάρα κι αυτός. Ναι. Αυτό ρε φίλε το πεντάρι σου και να τεσσάρι να βγαίνει, να σου φτάει τρίποντα, να κάνει, να ράνει. Μοντέρνο μπάσκετ ρε φίλε. Μπράβο. Έχει πάρει το πλάνο των Golden State Warriors καθηγητής. Ναι, πάνω σε ποιο πλάνο δούλεψες. Όποιος μας έβαλε 40, ο Νικολούδης πόσο σε έβαλε πέρσι. 30 και 28. Κοίταξε, είμαι τώρα σε γάμα εθνική. Σέκανε. Έχω στην πεντάδα μου, επειδή είσαι άσχετος, λοιπόν, το μπάσκετ είναι απλό, πολύ απλό. Παίρνω τον πρώτο σκόρ της κατηγορίας, τον τρίτο σκόρ της κατηγορίας, έχω τον πέμπτο σκόρ της κατηγορίας και τον έκτο σκόρ της κατηγορίας. Και ποιο μπάτζετ της κατηγορίας. Τι με νοιάζει, αυτό που μου έδωσε ο πρόεδρος. Τι κάνεις Γιάννη, διάλεξε ποια ακουστικά θες αγόρι μου. Δεν βάλω αυτά εδώ. Όποιο το πολέμουν, καθηγητής είναι. Έχω αυτά, αυτή είναι η ιστορία όλη, φτιάξαμε την ομάδα. Τι άλλο θες να μάθεις από τακτική. Έχω αυτούς, πήρα έναν προπονητή να τους έχει, ξέρεις, όλους τσίτα σε γρήγορες και αυτά, να στρωμένα όλα, κομπλέ. Αυτό είναι. Και πάμε τώρα όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ένα βήμα παραπάνω από ό,τι κάναμε πέρυσι. Πέρυσι τι βγήκαμε, έκτη. Κάπου εκεί. Έκτη. Έκτη. Ναι, σας πήρε η Ούτσα Βάρνα σε κάποια φάση, είναι η αλήθεια. Ξεκινήσατε 5 στα 5. Είχατε 6 ξεκινήσει. Στα 6. Και μετά γλου γλου γλου. Επειδή ήσουν παίκτης, τώρα όμως που είσαι GM είναι καλύτερα. Κοίταξε, πάντα είμαι παίκτης. Πάντα μετράει το παικτικό. Γελώ όσο θες, δεν τελεμέ. Το θέμα, κάτσι, γιατί έχουμε και μηνύματα από τον Βλάχο τώρα. Ναι. Τι έγινε, γιατί κόβεις το live για να μιλήσουμε με τον Μαμάτσο. Ναι. Καλή άμυνα πρέπει να παίζετε, να παίζατε πέρυσι GM. Όλοι σας έβαζαν από 30 και από... Κοίταξε, επειδή το μπάσκετ, περίμενε, το μπάσκετμπολ είναι κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Ομίλησα. Τα ακούτε. Τι είπες? Ομίλησα. Ομίλησα. Το διαγώνια το συγκράτησες, έτσι. Ναι. Επειδή ακούσατε, το είπε, ξαναπες το μία να αποτελθεί. Το μπάσκετ είναι οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Και διαγώνια. Ναι. Κάτι Τζέρι Σλόαν και κάτι τέτοια που να τα ξέρουν αυτά. Ναι, όχι ρε, είναι σαν το ποδόσφαιρο που σήμερα μάθαμε για τον άξονα. Που ξέρετε τι είναι ο άξονας. Άμα δείτε κάτω τους νταλίκες, αυτό που είναι από κάτω σε λες και φαίνεται ο γύρω το γρήγορο. Εκείνο ο άξονας. Είναι αυτό που είχαν όλοι οι παίκτες που μάζεψε Γιαννούλης φέτος. Η άμυνα ήταν κόλπο αυτό, για να απαντήσω στο Μαμάτσο το φίλο μου. Η άμυνα ήταν αφήνουμε ένα να βάλει όσα είναι και μαρκάρουμε τους άλλους. Okay. Αυτό που έπαιζαν οι αντίπαλοι του Άρη, εποχής Γκάλι.
Το κάναμε στα 20, πόσα, 26 παιχνίδια παίξαμε πέρυσι. Το κάναμε, το πετύχαμε στα 18-19, ξέρω εγώ. Δεν κάναμε πολλές ήττες. Κάναμε 5 ήττες στον πόντο. Κάναμε 5 ήττες. Κερδίσαμε 2 παιχνίδια στον πόντο όμως. Βάλαμε εμείς τρίποντο, 2 από το τελευταίο καλά Γιαννούλη στο 1. Και ο Άγγελος έβλε τρίποντο μέσα στην Καλαμανία που με αποβάλανε. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη. Τι έγινε, δεν ξέρω. Με έδωσαν 2 αντιαθλητικά φάουλ. Είμαι σίγουρος ότι ήταν. Δισκαλυφιέ. Ήταν, είμαι σίγουρος. Με αποβάλαμε. Πήγα να κάτσω στον πάγκο και μου λένε όχι, αποβάλλεις από εδώ. Και το λέω εσύ και εγώ θα τα ξαναπούμε. SDNA το βράδυ. Δεν ήσουν εκεί. Παιδιά, αυτό θα το λέτε πάντα. Εσύ δεν το λες, αφού έχεις και πρόσβαση. Τώρα, τώρα έχω 5 site έχω, ρε βίλε. Ναι, άλλο σου το SDNA και 4 site. Τώρα είμαι media man. Ναι. Τώρα θα, πας, θα πηγαίνεις σαν CM και θα λες ότι τη διάβασα. Μαμάτσο, στείλε με ένα μήνυμα τι σημαίνει άξονας. Με κατάλαβες με τι τρόπο για να καταλάβω. Τώρα το, αυτή που είναι στη μέση, όπως βλέπουμε το γήπεδο, αυτή που είναι στη μέση, δηλαδή πως είναι ο τερματοφύλακας με τον άλλο τερματοφύλακα, αυτή όσο βλέπουν, όχι περιμετρικά, στην ευθεία, στο ισιάδι. Ωραία, άκου τώρα λίγο. Άκου. Δηλαδή κάτσε στη μεγάλη περιοχή που έχει το ημικύκλιο, η μία άκρη του ημικυκλίου και το γυαλινή. Αυτή είναι. Ο άξονας είναι από τα δύο δοκάρια μέχρι τα πέναντι δύο δοκάρια. Πόσα μέτρα είναι τα δοκάρια? 120 μέτρα. Α, τι, 7 μέτρα. 120 μέτρα, λέει. 7 μέτρα. Τσιγάρε, Μπεν Τζόνσον, 120 μέτρα. Αούστια, στο μεταξύ μπήκαμε, ήταν 0-0 αυτό και στο 41 είναι 4-1. Όταν μπήκαμε ήταν 0-0. Τι κάνουν αυτοί? Το παίξες. Αυτοί λοιπόν στον άξονα έχουν θέμα. Αυτοί στον άξονα, ό,τι πάει ευθεία πάει μέσα. Έχουν πρόβλημα. Δεν κλείνουν τον άξονα αυτοί, Γιάννη μου. Στο Αούστρια Λουστενάου, Αούστρια Βιέννης είναι 4-1. Να πούμε και ότι η ομάδα, τα Τρίγλια... Η Τρίγλια είναι πρώτη και αίτητη με Νίκο Στεφανίδη GM. Δεν ξέρω, να τους χαιρετήσουμε τους φίλους. Ανοίγει και άλλες πόρτες τώρα. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Κάτι είπες με τον Βασιλιά το μεσημέρι. Τι είπα? Από GM στη Μεντ το βλέπουμε στο Sacramento Kings. Sacramento Kings, αυτό όχι, είναι. Ωραία, Sacramento Kings είναι ο κουμπάρος μου και δεν πάω. Αυτό λέω. Γιατί έγινε τέταρτος βοηθός, έγινε. Αυτό ναι. Κοίταξε, χαμηλά. Χαμηλά. Χαμηλά την μπάλα. Όπως λένε οι ποδοσφαιριστές. Χαμηλά την μπάλα. Το χαμηλά την μπάλα είναι σύστημα. Ο κολλητός σας εγώ δεν έχεις τα λεφτά. Μαμάτσο είναι σύστημα το χαμηλά την μπάλα. Μαζί τα πίνατε. Χαμηλά την μπάλα. Θυμηθούμε αυτά. Εμείς τα λες στον αέρα. Χαμηλά την μπάλα γιατί είναι όλοι 1,70 με ένα μίλκο από πάνω. Τι. Εμένα ρωτάς. Μια ζωή ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι ο πιο. Ξέρεις ποιο θυμάμαι πολύ. Ποιος έπαιζε στον Άρη, Ιβάν. Ο Ιβάν, ο κοντός. Ιβάν ο κοντός, να είμαι και εσύ. Κοντός. Έμερχε και εγώ τι σέντρα, κοντός ο Ιβάν. Ωραία σέντρα, κοντός ο Ιβάν. Πεχτάρα. Πεχτάρα, ναι, ήταν καλός αυτός. Ο αγαπημένος μου με ένα παίκτης Γάλλος όταν ήμουν μικρός. Και πρώτα απ' όλα στην Γαλλία ήμουν Μπορντό μικρός. Γιατί έπαιζε ο Ζαν την Κανά. Γιατί έπαιζε και πιάνο. Άκουβρε τα γάρια από την καρδίτσα. Πέρασε από Μπορντό, ήταν από το Ρόντο, από Μπορντό, στον δρόμο σου ήταν. Του έχω ρίξει μια κουσάρα αυτού με τον Μπάουκ. Πρώην ομάδα. Ναι. Ήταν ότι Κανά με τον Αλέν Ζηρές. Ο Αλέν Ζηρές πρέπει να ήταν Γιάννη. Στο μικρόφωνο μιλά, δεν ακούγεσαι. Όσο ήσουνα 4 χρονών. Πόσο ήσουν, τι ύψος είχες 4 χρονών? Ξέρω εγώ, 1,5 μέτρο. Τόσο είναι. Και άμα. Αλλά παιχτάρα. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει και κοντός. Αν και στο NBA είχε αποδειχτεί ότι μπορεί να παίξουν κοντοί, ο Tyron Bogues ήταν 1,59. Ναι. Και ο Spud Webb ήταν 1,73. 1,68 ήταν ο Spud Webb. Ο Αζάια Τόμας. Όχι, πιο ψηλό ήταν. 1,82-1,83 ήταν εκεί. Εντάξει. Εντάξει, τον έχω δει το Box. Φίλε, είναι πολύ κοντό. Αφού είναι 59 ρε γέννη. Αλλά το γνώρισα στο Τορόντο. Φαντάζεσαι να το βρει κάτι κάρφωμα στη μούρη. Όχι, ο Web κάρφωνε. Ο Box δεν κάρφωνε. Ο Web κάρφωνε. Τι κάρφωνε, διαγωνισμό καρφωμάτων. Ναι, 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 ναι. 286 νομίζω. Έχουν παίξει και κοντά. Ο οποίο κέρδισε τον Dominic Wilkins. Ο οποίο είναι συμπαίκτε και δεν τον είχε δει ποτέ να καρφώνει. Δεν τον είχε δει ποτέ. Το ξέρω. Ο Ντομινίκ δεν τον είχε, γιατί δεν είχε καρφώσει ποτέ στην προπόνηση, ποτέ σε αυτά. Mm. Πήγαινε και έκανε προπόνηση. Δε... Να τον έχει συμπαίκτη αυτό, δεν θα του σκότωνε μετά. Έλα δωρε κοντέ. Έλα δωρε κοντέ. Μετά λέω αυτό εγώ. Θα τον ακούσω το λαϊκό. Ναι, αυτόν δηλαδή θα τον έβαζα μετά μέσα στα ντουζ, δεν θα έβγαινε ποτέ. Ποτέ δεν τον κλείδωνα μέσα από δυτήρια. Και να με κέρδιζε κιόλας. Και να είμαι και ο Ντομινίκ Γουίλκινς. Να είμαι ο Ντομινίκ Γουίλκινς, ο Human Highlights Frame και Oh My God.
Και ξαφνικά βλέπω, μου στέλνει το NBA ο Stern γράμμα ότι Mr. Dominic Wilkins, you are accepted to be at the dunk contest. Κατάλαβε τον τύπο, πού να ξέρει, Τζομπάνι. Ναι, βρε, ξέρω, βρε, τα κάνει. Και μετά να δει και τα άλλα ονόματα, ξέρει και να δει. Spud Webb, να δει και. Και εκεί κόλο ο Τζόρνταν. Τι κόλο ο Τζόρνταν. Κόλο ο Τζόρνταν, τόπεξ τραυματία. Ήταν φλωρό. Κόλωσε, τώρα μην ξεφτυλιστεί, γιατί μάλλον θα έμαθε, γιατί ο Τζόρνταν είχε και ρουφιάνους παντού. Ναι. Παντού όμως. Στον μπάσκετ ρουφιάνε, πέφτουν τα σύννεφα, γιατί... Τι θα σας συγκρίνουμε τώρα. Γιατί... 8 παράγκες. Παράγκα 8. Φίλε, να σου πω, εγώ πιστεύω... Πες μου πόσα παράγκα... νούμερα παράγκες υπάρχουν. Είναι στην 8 είμαστε. Αλλά... Θα σου πω κάτι. Στο μπάσκετ είναι πιο λαμόγια. Γιατί στο ποδόσφαιρο ξέρουν ότι είναι λαμόγια, δεν το κρύβουν. Ναι, δεν το κρύβουν. Δεν το κρύβουν. Δεν το κρύβουν. Στο μπάσκετ είναι περισσότερο, γιατί. Πού το καταλαβαίνεις αυτό. Στο μπάσκετ δεν κάναν ποτέ κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών. Ακόμα και τα λαμόγια στο ποδόσφαιρο έκαναν. Έκαναν. Στο μπάσκετ δεν έγινε ποτέ. Παίρνουν οι δύο αυτά που θέλουν και οι άλλοι βλάκες, ναι. οι παρακατιανοί, μοιραστείτε τα υπόλοιπα. Και εκεί δεν έχει πάει ένας παράγοντας, θα τους πει να σας πω, παίξτε μόνοι σας, συχάματα. Ακριβώς. Παίξτε μόνοι σας. Και ξέρεις ποιοι πάνε, αυτοί που έχουν το διπλό το look στο κεφάλι, που έχουν τη φαλάκρα εδώ μπροστά και εδώ πέρα πίσω έχουν χέτι. Αυτοί πηγαίνανε. Καλαφροχετάδες δηλαδή. Ναι ρε φίλε, αυτοί. Έτσι λέγονται και αυτοί. Και τα Γιάννη... παίρνανε ρε φίλε. Είναι φιλοί. Είναι φιλοί, καλαφροχετάδες. Πρώτη φορά τα ακούω, αλλά. Είμαι μέσα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η συσύγκριση λαμογιών αθλήματα. Και βέβαια θυμηθήκαμε και, και το διαγωνισμό καρφωμάτων. Την, πώς το λένε, στο NBA τότε που συμμετείχε ο Spud Webb. Ναι, ναι. Ο Βασιλιάς ξέρει τι λέει για τους κοντούς. Απίστευτα πράγματα. Για τους κοντούς ξέρει τι λέει ο Βασιλιάς. Το κάθε εβδομάδα το λείπεις. Λείπεις μια φορά την εβδομάδα και αρχίζεις και μας το λες. Λέει, την άλλη εβδομάδα. Μια φορά έλειψα. Την άλλη φορά. Τι, αυτό, την προηγούμενη. Ποιο μια φορά. Προηγούμενη που πήγα έβγαλα το ψωμί της Ξενιτιάς. Πήγε στο Μίτσικ. Τέσσερις μέρες στο Μίτσικ. Μια ευθεία πάνω. Στον αυτό. Άξονα της Ελλάδος είναι το Μίτσικ. Είσαι απάνινα άμα δεις το χάρτη. Ναι, ρε, αφού είμαστε στον άξονα. Άμα είσαι πιο δεξιά είναι συν μία ώρα. Άμα είσαι αριστερά είναι μείον δύο ώρες. Δηλαδή η Αγγλία που είναι αριστερά, το αριστερό εξτρέμ, όπως βλέπεις στην Ελλάδα, είναι μείον δύο ώρες. Δύο ώρες. Και σε παίρνει ο άλλος τρεις ώρα το πρωί που εδώ είναι μείον πέντε, που είναι πέντε ώρα το πρωί και σου λέει ανέκδοτα ή ενίγματα. Ποιος? Ένας φίλος σου. Ένας φίλος σου που ήταν στην Αγγλία παίκτης. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να συνοηθεί. Δεν μπορούσε να συνοηθεί. Ψηλέει τρεις η ώρα το πρωί. Ναι, ναι, τελεμέ στην Ελλάδα είναι μείον πέντε το πρωί. Λεπτομέρειες. Κοιμόμουν εγώ τώρα. Κοιμόσουν πέντε ώρα γιατί δεν είχε παιχνίδι. Δεν είχε NBA να κάτσω να ξεκινήσω. Ο στόχος μας. Ποτέ για NBA. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να γίνεις GM στο Σακραμέντο αρχικά. Να πας εκεί το γραφείο του Ντίβατς και του Πέτζα. Να GM στο Σακραμέντο. Είχα κάποιους στόχους για GM, τώρα δεν είναι. Τώρα κοιτάω μόνο τη ΜΕΝΤ. Γιάννη, σταμάτα να λες βλακίες, γιατί άμα έρθει κανείς και σου πει πάρε 100 χιλιάρικα, θα πας πετώντας. Φίλε, πρώτα θα μάθω και τα 100 θα πάρω 200. Γιατί πώς το πες αυτό? Μας έφαγε ήδη. τα 100, άμα έρθουν σήμερα, θα πω όχι, θα γίνω ακόμα καλύτερος για να σκάσει 200 όπως ήμουν σαν παίχτης. Μου λέει ο Λάκης ο Αλεξόπουλος, έλα πάρε τόσα λεφτά και του λέω όχι ρε πρόεδρε, θα παίξω πιο καλά και θα μου δώσει πιο πολλά. Και πόσα πες? Τα διπλάσια. Συγκινητική ιστορία. Ακριβώς. Βάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα. Όλο αστεία λέω. Ωραία, γέλα, γέλα. Άλλο δεν με ξέρει ο νεαρός που σπηδάω από εδώ με την μία. Και άμα η τζαμαρία χέστηκα, την τρυπάω. Έχει σπάσει τζαμαρία σε ένα τηλέφωνο. Εντάξει, άρα σπάει. Σπάει. Δεν θα ξεφτυλιστώ να τρακάρω να γυρίσω πίσω. Θα έχει σπάσει. Έχουμε πάθει αυτό με την Σάτο. Μέσα τα στεφάει σαν τα ταμπλό που καρφώνεις και δεν χτυπάς. Κοίτα και μπλέξι να ήταν, άμα φύγεις με αυτή τη μύτη. Άμα φύγω με αυτό εδώ, τι θα βγει. Δεν ξέρω Γιάννη, δεν ξέρω. Δεν έχεις ακούσει. Κάτι πριν τα φύγουμε. Πάμε σε διαφημίση μια η ώρα. Να βγάλουμε τι μετρήσουμε. Είσαι τεράστιο GM φίλε. Όλα τα κανονίζεις. Όλα. Όλα τα κανονίζεις. Προσπαθώ. Αυτή είναι δουλειά που μου ταιριάζει κουτίνα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα λειτουργούσα σε 4 χρόνους πιο γρήγορα από όλους. Αυτό χρειάζεται, εμπειρία χρειάζεται, φίλε. Δεν σπουδάζεται αυτό.
Το να έχεις περάσει κάποια, από κάποια πράγματα, να τα έχεις ζήσει. Αυτό χρειάζεται. Και τα γρηγοράδα χρειάζεται. Σίγουρα χρειάζεται γρηγοράδα. Να σου πω, αυτό πολύ βαράει. Λόγω ύψους τώρα. Λέγαμε, η ΑΕΚ πήγε στο Κάσο, όπως μας είπε ο Τζούνης. Τζούνης! Τζούνης! Μα λέγα, δεν μπορώ να μην το λέω όταν... όταν σε βλέπω. Ναι. Εκστασιάζεσαι. Η ΑΕΚ, η οποία μας κοροϊδεύε πέρσι για ενστάσεις και αυτά και δικαστήρια και αυτά, έφαγε μείον 3, εμείς φάγαμε μείον 13. Ναι. Και τώρα πάει στο Κάσλι για το μείον 3. Στο μεταξύ λέγανε χθες, για καταλάβετε τώρα γιατί επίπεδο μιλάμε. Οι δικαστές λέει δεν κατάλαβαν τι είδαν στο βίντεο, ότι και καλά δεν έγινε και κάτι στο βίντεο. Τι έτοκα στο βίντεο, μα υπάρχει η εκθέση αστυνομίας που τα είχαν δει και καλαμάρι. Το βίντεο, κοίταζε εσύ. Οι δικαστές ούτε θα είδαν το βίντεο. Ναι. Θα το δείχνανε εκεί πέρα και θα ξυνόντουσαν, αφού έχουν την. Πώς φαίνεται τώρα ότι τα πάντα δουλεύουν για τις εντυπώσεις. Ωραία. Παίζει ο Ολυμπιακός Αρμάνι Μιλάνο, η οποία για μένα είναι, πρέπει να αποβληθεί από την Ευρωλίγκα. Η συγκεκριμένη ομάδα. Ρε φίλε, γιατί δεν είναι ποτέ σοβαρό project. Είναι ό,τι να είναι. Παίρνουν παίκτες, κάνουν, ράνουν. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός για μένα έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχω δει εγώ ποτέ στην Ευρώπη, μέσα στην Πασκόνια. Δεν ξέρω αν το είδε το παιχνίδι. Το είδα. Ήταν εκπληκτικός. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, ρε φίλε, πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά ο Ολυμπιακός όμως. Εντάξει, πέρυσι δεν ήταν καλή χρονιά γιατί δεν του κάτσαν οι ξένοι με απλά έτσι ελληνικά. Φέτος δείχνουμε ότι πιο ταιριαστή, πιο αυτό. Ναι, ο Μπλατ έκανε το ρόστερ. Έξτρα. Τι εντάξει, κυνηγάς τον Μπλατ. Δεν κυνηγάω τον Μπλατ, δεν κυνηγάω κανέναν εγώ. Και η ρόλη, φίλε, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ θα σου πω. Ότι επειδή είναι μεγαλύτερο το rotation και πιο ουσιαστικό. Και όχι ο Σπανούλης παίρνει περισσότερες ανάσες, έχει πιο καθαρό μυαλό. Εντάξει, που βάζουν όλοι. Ο Τζέιμς πήγε στην Αρμάνη. Ναι. Του Παναθηναϊκού ο Τζέιμς. Ναι. Που ούτε δεν θα τον βλέπει ο Πασκουάλ, ούτε ζωγραφιστό. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, φίλε, δεν ήταν δικιά του επιλογή. Πες μου σε έναν προπονητή που έβλεπε με καλό μάτι μια επιλογή που δεν ήταν δικιά του. Δεν έχει κάνει κανένας. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα είναι καινούργια ομάδα, καινούριο προπονητικό staff. Να φανταστείς, έφυγε μέχρι και ο Τόμιτς έφυγε. Υπερ Coca-Cola. Ξέρεις, όλοι τώρα είναι στην μπασούλα, όλοι. Γι' αυτό παίζει και καλά, παίζει ομαδικό μπάσκετ. Δηλαδή εννοείς ότι δεν ψάχνει κανείς να λειτουργήσει ναι, εις βάρος της ομάδας. Όταν βλέπεις ότι η μπάλα βάζει ο ψηλός το πεντάρι 18-20-22 πόντους. Έχει τάισμα. Έχει τάισμα. Μετά από λίγο καιρό θα πάρει κανένας Σπανούλης, θα πάρει κανένας Μαύρος στατιστικά. Θα δει ότι όπτι είναι αυτό 8 πόντους μέσω όρο τον τελευταίο μήνα. Πώς προσπάθεις, 6 προσπάθειες, 4 προσπάθειες. Του χρόνου δεν θα με θέλουν τόσα λεφτά. Εδώ είναι η μαγεία του προπονητή. Δεν είναι η μαγεία του προπονητή, γιατί είναι όλοι με συμβόλαιο ενός χρόνου. Η μαγεία του προπονητή είναι να κλείσει 2 χρόνια συμβόλαιο, κλειστό συμβόλαιο, για να μην τα σκέφτονται αυτά. Άλλο σου λέω εγώ, ρε Γιάννη. Ναι, άλλο. Άμα σου λέω μαζί σου, δέχομαι αυτό που λες. Ναι. Αυτό που λες δέχομαι. Ναι. Δεν είναι μαγιά του προπονητή να πείσει τον παίκτη ότι κοίτα, αδερφέ, δεν με ενδιαφέρει να ρίξει 8 ή 4 πόντους κτλ. Αν κάνεις αυτό που πρέπει και κερδίζει η ομάδα, θα μείνεις. Είσαι σίγουρος ότι θα μείνει. Αφού είσαι και για τον προπονητή. Δεν σε θέλει διοίκηση. Βήματα έκανε ο πίτης, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να σε θέλει διοίκηση. Ο Μπλατ δεν είναι κανένα ούζο προπονητή. Έλα μωρέ, είναι ο Μπλατ. Στον Άρη ήταν και έφυγε. Τι μωρέ, ο Μπλατ πήγε στους Καβαλίρς. Στους Καβαλίρς με τον Λεμπρόν. 4 μήνες, καλημέρα σας. Τον έβαλε να κάνει, τον έδειξε πώς να σουτάρει μέσα τον αγώνα. Τον είπε και λίγη στα γόνατα, βράδυ, πάρε δρόμο. Εντάξει, δεν είναι, παπατζής είναι. Δημόσιες σχέσεις είναι αυτοί οι προπονητές. Αυτό είναι προπονητής, διαχείριση προσωπικού σχέσεις. Είναι. Ποια διαχείριση, δημόσιες σχέσεις. Εδώ ο Κατσικάρης που επειδή φοράει γυλαίκο πήγε στο NBA. Γιατί η καρδιά του Σερίφη. Φοράει γυλαίκο με καρό που κάμισε από μέσα και χοντρή γραβάτα. Χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό φοράει. Κυνηγά το Κατσικάρη, λε ότι με το διάσει. Αυτό είναι στον αέρα. Λέω ότι ο Κατσικάρη στην Μπιλμπάο, σε αυτό εκεί που ήταν αυτό, μόνο στην Ισπανία τέριαζε, ήταν καλό προπονητή. Όπου αλλού πήγε, έφυγε.
Στην Εθνική δεν ήταν σε μια φάση. Τι έκανε. Τρίτη από το τέλος. Μετάλλιο θα έπαιρνε, ανάποδα. Τον κυνηγάει τον Κατσικάρη. Δεν κυνηγάω τον Κατσικάρη, κυνηγάω αυτούς τους παπατζίδες. Ξέρεις γιατί γουστάρω. Γιατί αυτοί οι μπασκετικοί όλους τους βλέπουν ωραίους. Ο Μπλάς προπονητάρα με βιογραφικό, με έτσι και αλλιώς. Ξέρεις όποιον και να ρωτήσει μπασκετικό. Με τον άλλο το δικό σου τι έγινε. Ποιο δικό μου. Ποιο δικό μου. Ο Αγγέλου. Α, Αγκαούκι και Αγκαούκι. Όχι, το άλλο, ότι την Τετάρτη. Όχι την Κυριακή, την Τετάρτη είπε. Θα σου πω τη δήλωσή του, δεν είναι. Δεν άκουσε την εκπομπή εδώ πέρα που να με χτύπαγε από κάτω ο Μοσχοβίτης. Τι. Τι με κλώτσαγε. Το τι κλωτσάς, ρε. Θα σου πω τη δήλωσή του, ο Τζαβάρα. Τη δήλωσή του, ναι. Διάβασε τη δήλωση. Θέλω Γιάννη, επειδή αυτά τα στόχα εσύ τα πιάνει. Ναι, με τη μία. Περίμενε λίγο. Λέει. Πού είναι, δε. Το σβήσανε το Facebook. Τον έκανε blog το Facebook. Όποιος ανεβάζει δηλώσεις του coach Αγγέλου, γιατί δεν κοιτάει την ομάδα του εκεί πέρα να κάνει τα συστήματα, να κάνει να παίξει, να γράει, να βάλει και κοιτάει όλα τα άλλα. Δεν μου φάγανε την δημοσίευση. Μου φάγανε την δημοσίευση. Σε έκανε blog το Facebook. Δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνεται αυτά. Πού είναι η δημοσίευση μου. Δηλαδή χάνει. Ξέρω γιατί χάσαμε. Τελικά δεν κατάλαβα γιατί χάσαμε. Άμα ήξερα, άμα χάσαμε, θα κερδίζαμε. Τι λέει, ρε φίλε. Ο Γκουνσότο. Είναι χειρότερο, περίμενε λίγο. Μα δεν είναι αυτό. Να το βρήκα. Ναι. Μιλάω πολύ ανοιχτά. Όπα. Θέλω να σχολιάζεις κάθε πρόταση. Μιλάω πολύ ανοιχτά. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την ήττα. Πρώτη φορά ευχαριστώ τον Θεό, δηλαδή είναι τώρα και λέει μπράβο, φιλνάκια. Ξαναπείτε τίποτα για τον Άγγελο. Και θέλω να έχουν τη δύναμη, να έχουν δύναμη να συνεχίσουν αόριστα. Ποιο να συνεχίσει. Δεν ξέρει κανείς, δεν μπορεί. Μάλλον για την ομάδα της Φιλανδίας. Περίμενε, δεν ξέρω. Ξέρω γιατί χάσαμε. Αν ήξερα πώς θα κερδίσουμε, δεν θα χάναμε. Βαθιστόχαστο. Αυτά τα έχεις πιέσει, βρε κατσικοσφίχτη. Ποτέ. Εγώ ξέρω, αν ήμουν μπασκετικός που τους κυνηγάω τους μπασκετικούς στο θεπόρτερ και το ξέρεις, φίλοι μου, εντάξει, θα τους κυνηγάω στο θάνατο. Αν ήμουν μπασκετικός και ήμουν στη συνέντευξη τύπου του Λαβρίου, ωραία, που είχε κάνει τη δήλωση το αγκαούγκι γκι γκαγκαούγκι γκι γκαγκά. Διάστρεμα η γλώσσα. Ναι, κανονικά. Πάγο Βολταρέν. Θα είχε μείνει στην ιστορία συνέντευξη. Στο Σίμο Γαλιτσάνο πηγαίνετε. Όχι, εγώ θα ψάξω απεγνωσμένα. Το πόδι ψηλά. Να βρω ποιος. Τη γλώσσα μάλλον ψηλά. Ποιος είναι αυτός που έχει δώσει. Ωραία. Του δεν έχει ψήσει ότι είναι ατακαδόρος και ψάχνει σε κάθε συνέντευξη τύπου το ψαγμένο. Είναι ψαγμένο αυτό. Όχι, αποτυχημένο. Κοίταξε, εγώ πραγματικά τώρα δεν κυνηγάω ούτε τον Αγγέλο ούτε τίποτα. Απλώς. Για μας ευρωδίδε, θα σου βάζει και την Πρωταχαστούκη και την Πρωταχαστούκη. Πάρει φορά γι' αυτό, φασολάδα πε του. Τι κοιτάζει. Προσπαθώ να σε αναλύσω τον Άρη και γελάτε. Εγώ ρε. Ναι. Δεν γελάω. Κοίταξε, δει. Ο Άρης είναι μια ομάδα που προσπαθεί με χίλια προβλήματα να τα καταφέρει. Να προσπαθήσει να μείνει μια σταθερή ομάδα. Να γίνει. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Πας, παίρνεις έναν προπονητή και λες, θα πάρω αυτόν τον προπονητή να με στρώσει την ομάδα, να την κάνει. Τώρα, αυτός μάλλον δεν είχε καμιά άλλη πρόταση. Πρώτη μέρα το παίζει Αργιανός. Πρώτη μέρα. Ο οποίος πριν 2-3 χρόνια πότε έφυγε, που παράτησε τον Άρη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Δεν είμαι ήταν και λάτρης ιστορίας του μπασκετικού, αλλά να συνέχισε. Εφές. Ναι, για την Εφές, ναι, το γνωρίζω. Ο Χρήστος είναι Άρης, αλλά μπορεί ναι, να σου πει αυτός. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν παράτησε την ομάδα και έφυγε. Τώρα ξαναέρχεται Κολοκοτρώνης. Ήρωας. Και πάει και τους βάζει 15 Αύγουστο προπόνηση. Έχει κολλήσει με αυτό. Φιλέ, 15 Αύγουστο προπόνηση είναι προσβάλλει όλους τους παίκτες. Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν πολύ, δεν το λέω για όλους τους ξένους, αλλά ένα 30-40% Αμερικάνοι, Φιλανδοί, Κογκολέζοι, ούτε ξέρω, έρχονται στις ομάδες που είναι οι ξένοι της ομάδος και όλοι ενδιαφέρονται για την ιστορία και τα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει κατά κλαμπ, κατά τέτοιο. Ναι, είναι όμως και πολλοί τέτοιοι. Και μπαίνεις. Εντάξει, νομίζω ξεκινήσαν προετοιμασία ή 13 ή 14. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ημερομηνία τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή, ξεκίνησε μια-δύο μέρες. Όλες οι ομάδες ξεκινήσαν από τις 22 και μετά.
20-22 προετοιμασία, γιατί έχεις 2 μήνες ναι, να παίξεις, 5 εβδομάδες προετοιμασία, το μιλήσουμε και αυτό. Κάθεσαι και τους βάζεις 15 Αύγουστο να κάνουν προπόνηση. Έχουν στραβώσει όλοι οι Έλληνες, οι Αμερικάνοι βλέπουν τους συμπαίκτες του, γκρίνια, μουρμούρα, δηλαδή ένα πράγμα που ξεκινάει και φαίνεται με τιμία. Δεν υπάρχει αυτό. Και έρχεται τώρα να μας πει ατάκες. Είσαι καλός προπονητής, έχεις γνώσεις, έχεις αυτά. Διάβασες και εσύ όλα τα βιβλία του μπάσκετ, όπως όλοι. Δεν είναι. Πας και πιάνεις τώρα τον άλλον από τη φανέλα και, και μανουριάζει και πάει και κάνει και μανούρα στον καλάθι για να το γράψουν τα site. Γιατί γι' αυτό αυτό έκανε. Γιατί 25 χρόνια να έπαιζε Άρης Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να τον κερδίσεις τον Παναθηναϊκό. Έτσι πως είναι η ομάδα φέτος, με αυτή την ομάδα που έχεις εσύ, με αυτούς τους παίκτες που έχεις εσύ, με το budget και, με το... και όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Και πας και κάνεις μανούρα για να πούν οι Αριανοί, ώρα Αγγέλο είσαι ωραίος. Δεν το λέει, δεν το λέει κανένας. Η μπασκετική, και επειδή είναι μπασκετικός λαός ο Άρης, επειδή ξέρουν μπάσκετ, το έζησα. Δεν μπορείς να παίζεις με ανθρώπους, να κοροϊδεύεις. Γιατί αυτή τη στιγμή κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει και είναι ντροπή. Αγκαούγκι. Αυτό που είναι οι δημοσιογράφοι, δεν σέβεται τους δημοσιογράφους. Πεις παιδιά, νιώθω ότι, ότι με σκίσανε η διαιτησία. Είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ. Είμαι υποχρεωμένος για να μην τιμωρηθεί η ομάδα, να μην τιμωρηθώ εγώ και αυτά. No comment. Και τελείωσε. Χωρίς σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ και πολύ το έχουν κάνει αυτό. Βγαίνεις και λες τι είναι αυτό. Θυμήθηκες το Χάρι Κλίν. Γιατί δεν μας έκανε και τον Καραμαλή. Σήμερα έχει διάλεκτο ο κύριος Καθηγητής. Ο GM είναι σε έξαλλη κατάσταση. Εντάξει, ξέρεις τι. Τι δηλαδή, είμαστε... Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι, ειδικά μπασκετικά αν το πάμε. Παίζουμε στον Πανιόνιο και πάει αυτός μεταγραφή, διώχνουν τον προπονητή και παίρνουν τον Αγγέλου. Στην ΑΕΚ, παίζω στον Πανιόνιο. Και αρχίζει όλη τη βδομάδα και άμα διπλώ μέσα στον Πανιόνιο και ούτε τους βλέπω και αυτά. Και πάω συνέβηξη τύπου. Από τότε κρατάει κολόνια. Να τον έκανε στη φορά. Ναι. Κάνει κανένα 2 μανούρες εκεί πέρα, αλλά δεν τη βλέπαμε την ΑΕΚ. Πανιονάρα, στον μπάσκετ τώρα πια ΑΕΚ. Πανιόνιος, σούπερ. Με σχεδόν triple double. Βρες τα ρετσούνη. Triple double παραλίγο. Κάνα 2 assists θα μου λείπανε. Και assist κάνεις triple double. Θα πας στην παράταση. Για τις πιάσεις. Δεν θέλω. Καλό πρώτο δεκάλεπτο στο Ειρήνης και Φιλίας, στο Peace and Friendship. Καλό. Ποιο? Peace and Friendship. Of course. Και yep. Το οποίο μόνο Peace and Friendship δεν είναι στις εφηβικά μας χρόνια. Πολύ όπου πέτρα. Όπου να φεύγουνε, εγώ ξέρεις τι έφαγα στο Ειρήνης και Φιλίας και έσκασε δίπλα μου. Κουσούμι, ρουλεμάν. Τι ρουλεμάν, εδώ όταν πηγαίναμε SKF. Στο λεωφορείο, ήμασταν όρθιοι, κλαίμε τις κουρτίνες και ήμασταν όρθιοι. Και να δεις τους Αμερικάνους και σμέντε. Είναι και λίγο κότεση μου. Φτάνουμε στην πόρτα και έχει σκάει Σπύρος Αναλυτής. Έτσι το λένε. Πρώην αστυνομικός. Στο team του Ολυμπιακού. Και λέει ανοίξτε τις τσάντες σας. Γιατί? Λέει μας βγάζει ταυτότητα αστυνομίας. Και λέει ανοίξτε όλες τις τσάντες και άμα ξέρουμε ότι έχετε, είμαι αστυνομικός αυτά... Είμαστε τώρα 15 άτομα και βγάζουμε κάλτσες, βρακιά, παπούτσια. Γιατί δεν το κάνετε να μας. Πού? Να το κάνετε να μας. Γιατί άμα περνάγαμε αυτόν στο διάδρομο είχε βάλει αριστερά και δεξιά μποξέρ. Αυτός δεν ήταν αστυνομικός. Όχι αστυνομικός. Με ταυτότητα, με το σήμα. Αλλά θέλω να φύγει στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα σας. Ναι, είμαστε λέει δύναμη ελληνική αστυνομία, ξέρω εγώ. Λέει, επειδή έχουμε ναι, ακούσει... το πίστης... ναι, είναι οι boxer και έχουν... Δεν έκανα, θα κοπανίζουν την ομάδα. Ναι, έτσι στεγνά, ναι. Ωραία. Τι νομίζω, ότι περνάγαμε...
Εμείς βάζουμε τους πυγμάχους, τον Γρηγόρη. Όχι. Τον κοντό. Ναι, κάτσε λίγο, περίμενε. Ναι, ρε, έτσι. Παλαιστές βάζανε αυτοί. Εμείς βάζαμε παλαιστές. Ναι. Και αγμαδιάμε, μην τα πειράξει κανένα στα παιδιά του Ολυμπιακού. Ναι. Και αυτοί έχουν μποξέρ. Έχουμε βάλει τώρα μια τη τον Έντι Τζόνσον, το θυμάσαι, του Ολυμπιακού. Το τριάρι και το εκεί. Το θυμάσαι, ε? NBA 15 χρόνια, παιχτάρα. Και έχουμε βάλει τον Γρηγόρη, ρε, τον κοντό. Ναι. Λέμε Γρηγόρη, θα πας και θα το χαιρετήσει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, θα το δώσει το χέρι, hello ναι. Και τέτοια. Αλλά ξέρεις αγγλικά, ναι, ρε, ξέρω. Θα πεις hello, great player. Ξέρεις, θα το πεις από πριν και μόλις σου δώσει το χέρι. Σφίξτο. Άμα δεν ακούσει κρακ, 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 μην το αφήσεις. Και ο άλλος είχε τα χέρια μέσα στις τσέπες. Και είναι Γρηγόρης με το χέρι. Και δεν τα έβγαλε. Και δεν τα έβγαλε. Δεν το τζάκαλο. Δεν το τζάκαλο. Εμπειρία. Εμπειρία. Στο παλέτο σπορτ τότε δεν έβγαλε το χέρι, δεν χαιρετούσε. Περπάταγε γρήγορο βάδιν, σχεδόν τζόγκινγκ. Χαμηλά το κεφάλι. Να μπει μέσα στο... στα αποδυτήρια. Αυτά είναι. Dark story σαν τον κύριο καθηγητή Γιάννη Γιαννούλη. Για να μαθαίνουμε τι γινόταν και εμείς που ήμασταν στην απέξω. Θέλω να φέρουμε έναν Αριανό να μου κάτσει να μου αναλύσει για τον Αγγέλου. Πού είναι ο Χρυσάνθος? Να μου μιλήσει. Ο Χρυσάνθος για τον coach του Άρη. Α, Κινέζι. Chinese. Εντάξει, τι να πει. Εντάξει, το τμήμα είναι δύσκολο, λεφτά δεν έχει, οι επιλογές είναι... Εντάξει, με τα λεφτά που πήραν, που δώσανε καλούτσικες είναι, τα δικά μας είναι πρόβλημα. Εμείς δεν παίζουμε τίποτα. Πάντα η Γερμανία αυτό που κάνουμε με τους 10 ξένους δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όποτε παιχνίδι άλλα παίζει. Βλέπεις τι γίνεται στο Ολυμπιακό Αλμάνι. Με το που είπα ότι η Αλμάνι ποτέ δεν υπάρχει και κάνει κεράνι. Τέτοιο μόνο μπροστά, ρε. Γύρω-γύρω και τριποντιά. Τι σου θυμίζει, Μεντ. Μεντ. Μας αντέγραψε ο. Πώς το λένε αυτό τον προπονητή, τον είχα στη Σιένα. Δεν θυμάσαι πώς ήταν τον προπονητή σου. Όχι. Πώς το λέγανε, ρε. Έχει αλλάξει και πολλούς. Ας πούνε τους θυμάτων. Είναι γνωστός αυτός, Ιταλός είναι. Α, βλέπεις. Αυτό είναι του Ιφκοβιτς. Ποιο δε. Ο Σπανούλης παίζει τα πρώτα 8 λεπτά. Ναι. Και ο Ιφκοβιτς το είχε αναλύσει κιόλας όταν σε ένα τραπέζι, σε μια συζήτηση πώς συμπεριφέρεται το Σπανούλη, παιδί μου. Γιατί τα λες Ολυμπιακό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στον μπάζι είναι τι κάνουμε με το Σπανούλη. Γιατί αυτός τα κινεί όλα. Λέει, τον βγάζω στο 8, μάλλον στο 7,5, σηκώνω το Σλούκα. Ναι. Στην πρώτη διακοπή μπαίνει, ναι. Στο να ξέρεις να αρχίσεις διατάσεις, αυτά να χοροπηδάει, να με πάρει ένα σούτ εκεί την ώρα ο Σπανούλης, να μου το βάλει και στην πρώτη διακοπή να μπει. Να περάσουν 2 αγωνιστικά λεπτά, να έχω το time out, να περάσουν άλλα 2-2,5 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο 2,5-3 τον βάζω. Τον ξαναβάζω. Πάμε διακοπή ημίχρονο, είναι μη το πράγμα και αν ναι. Ναι. Παίρνει τις ανάσεις του. Μετά παίζει άλλα 7-8 λεπτά. Όχι, πιο λίγο για να τον θέλει όλο το τέταρτο δεκάλεπτο μέσα. Όχι, αλλά το βάλει στο 8. Δεν είναι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο παίζουν αυτοί που έχουν τα πελέ. Όχι όλο, ρε. Τι κάνεις, ρε. Χαμός. Σταύρο. Πάσα. Ω, δεν έδωσε την πάσα στον ψηλό. Τώρα δεν μπαίνει ποτέ αυτό. Τι λες, μωρέ. Μέσα. Γιαννούλης. Τον 1,5 μέτρο είναι, Σταύρο, ρε. Σταύρο, φαντάζεσαι τον Γιάννη Γιαννούλη προπονητή σε ομάδα μπάσκετ. Εντάξει, θα γράφαμε κάθε μέρα. Ποτέ. Για μένα είναι η πιο ηλίθια επιλογή ενός αθλητή να γίνει μετά προπονητής. Πιο ηλίθια επιλογή μπορεί να έχει. Ο Μέλη είναι αυτός. Ε, όχι, όχι, ο Μέλη, τον είδα με τη Φενέρ, φίλε, με τη Χίμκι. Τόσο είναι 2-10 τριάρι. Δεν υπάρχει, παιδιά, ο Μέλη. Έπαιζε στο NBA. Ο Μέλη και ο Σβέντ είναι σε διαστημική κατάσταση. Ωραία φάση. Ωραία. Για φάουλ είναι αυτό και δεν το έδωσε. Αυτός ο Σβέντ της Χίμκι είναι άστο να πάνε, ναι. Αλλά ο Μέλη, φίλε, κάνει ό,τι θέλει. Και ποιο είναι το γέλιο με το Μέλη? Δεν του φαίνεται ποτέ ότι μπορεί να κάνει κάτι και το κάνει. Κοίταξε τώρα μπασκεμπολίστα, σαν αυτόν εδώ, 2-10, ψηλός, αδύνατος. Που ξέρει μπάσκετ. Που ξέρει μπάσκετ, από τα μούτρα λες τι να με κάνει τώρα αυτός, αλλά και όμως τώρα... Βεζεύκοφ παίζει πολύ. Σήμερα.
Τι κάνουν, απ' την άλλη τη δίνουν οι Ολυμπιακοί. Στο Βεζέκο να τη δώσει τώρα. Εντάξει, δύο επιθέσεις ανάποδα τις κάνουν. 33-31 είναι για να καταλάβετε και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Πάρ' το. Όχι, δεν μπήκε, δεν δύσκολο ήταν. Το χάνει ο Σπανούλης, ωραία τρίπλα, σταυρωτή και... Εδώ τελείωσε το ρε φίλε. Αλλά θα μου πεις... Μεντ. Κάνεις ενδυασμό και κάνεις τρίποντο. Στο μεταξύ αυτό που με εκνεύρισε το που πήγα στο παιχνίδι της Μεντ με το Ζέφυρο. Ναι. Ωραία. Είναι ότι ο playmaker τους παίζει μόνο πάσα. Ποιος, έτσι, ο δικός μας. Ο δικός τους. Παίζει μόνο πάσα. Αυτός που δεν σούταρε ποτέ. Όχι, σούταρε ένα τρίποντο. Ένα τρίποντο στο τέλος, δεν φίλε ελεύθερο πήρε. Και αργήσε να το πάρω το χαμπάρι. Εμείς. Ναι, αργήσε να το πάρω το χαμπάρι. Όχι, εμείς σε μαρκάρουμε. Τι? Μαρκάρουμε. Δεν χρειάζεται να μαρκάρεις αυτόν, άστο να πάει. Δεν γίνεται άστο να πάει, γιατί άμα περνάει πέρα δίνει assist. Ποια assist δίνεται. Κλείσε εσύ και κλείσε την μπάσα. Δεν έχουμε άξονα εμείς στο μπάσκετ. Ούτε box to box. Box out έχουμε. Big top box, αυτό δεν υπάρχει. Το box εκεί που κάθεσαι για να βγεις αλλαγή, την καρεκλίτσα που λέτε εσείς. Και αυτό εδώ πέρα τι είναι αυτό εδώ, αλλαγή. Α, όχι, δεν είναι αλλαγή. Τι είναι αυτό, αλλαγή. Αλλαγή, ρε. Γιατί είσαι είναι αλλαγή. Γιατί εσύ πώς την κάνετε την αλλαγή, ρε. Έτσι, ρε φίλε. Χ, τι είναι χ, ρε, αρνητικό είναι το χ. Ναι, αρνητικό, έκανες παπαριά, βγες έξω. Γι' αυτό είναι χ. Στέγγει λίγο το χ. Είχα μια συζήτηση με έναν μπασκετικό και μου έλεγε ότι είναι παράδοξο, λέει, που ο Ολυμπιακός θα έχει τέτοια περίοδο τόσο πολύ. Δεν το συζητήσαμε μαζί σου. Το συζήτησαμε με τον Μοσχοβίτη, το ανέλησα τη Δευτέρα. Δεν πιστεύω ότι τρέχει πολύ. Τρέχει πολύ ο Ολυμπιακός. Παίζει πολύ καλά, γιατί είναι καινούρια όλα. Και ο Μπλατ, άμα ενώ ο Πασκουάλ παίζει πιο συντηρητικά τώρα. Γι' αυτό ναι, τα παιχνίδια είναι έτσι του Παναθηναϊκού. Για να φορτσάρει πιο μετά. Ο Μπλατ θέλει να φορτσάρει δύο φορές. Θέλει να φορτσάρει στην αρχή για να αποδείξει ότι κοίταξε με ο Μπλατ και είμαστε Ολυμπιακό. Ναι, αυτό, ο σούπερ ομάδα, ναι. Θα κλατάρει εκεί μέσα στα Χριστούγεννα. Θα κάνει την κοιλιά του και θα προσπαθήσει, ναι, και θα προσπαθήσει μετά να ξαναφορτώσει. Αυτό είναι ρίσκο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει. Ο Πασκουάλ είναι 2,5 χρόνια εδώ πέρα, κατάλαβες. Τον παίρνει να το κάνει αυτό. Γεγονός. Κατάλαβες. Τον παίρνει να το κάνει. Άλλο μία φορά να φορτσάρει την ομάδα σου από τα Χριστούγεννα, δηλαδή από το Γενάρη και προς τα κάτω. Ενώ ο Μπλατ, εις γνώση του, ξέρεις, δηλαδή τώρα θέλει να πάρει 4-5 νίκες, μπαμ μπαμ μπαμ, δηλαδή να βγει πάνω-πάνω κορυφή αμέσως. Γιατί τώρα έχει κι άλλο εντός. Θα πάμε στο διάλειμμα. Πήγε και μισή. Αυτό που λες εσύ έχει μεγάλη σχέση, στο ποδόσφαιρο είναι πιο αναγκαστικό. Ναι. Γιατί έχει τα αποκριματικά του Champions League. Δηλαδή, εμείς φορμαριστήκαμε στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορα και έγινε κοιλιά εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά στο μπάσκετ δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις αυτό. Θα χάσεις έδαφος βέβαια, αν αρχίσεις να φορμαριστείς. Χάνεις έδαφος. Αλλά ξέρεις, αμέσως στην αρχή, δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός κάνει 5-4 νίκες. Ναι. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι εκεί πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέλος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο ένα break. Τώρα που έκανε, ο Παναθηναϊκός τώρα που έκανε. 1-1 είναι. 2-1. Ναι, που έχει μια ήττα. Είναι στη μέση. Τώρα είναι 30 ομάδες. Ναι. Δεν είναι ομίλους. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις τον Παναθηναϊκό λίγο πάνω από τη μέση, ξέρεις, λόγω με 2-3 ήττες, αλλά δεν θα ξαναχάνει μετά. Θα ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, θα πέσει. Εντάξει, τώρα περιμένουμε και τη Ρεάλ να δούμε. Μόνο τη Ρεάλ δεν έχω δει. Για πλάκα το γύρισε. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Τώρα θέλω να πάει εδώ 10-12 πόντους η Αρμάνη μπροστά και να παίξουμε τον Άσο. Γίνεται. 38-44. Και 1,5 τώρα. Λεπτό. Μειώνει πριν 39-44. Άμυνα δεν υπάρχει. Το είπε ο Μπλατ. Ότι συζηλώσει το ότι αυτή είναι η ομάδα που μόνο μπουμπουνάει. Και 44 πόντι είναι πάρα πολύ για την έδρα σου. Πόσους έχεις φάει περισσότερους σαν παίκτης σε ημίχρονο? Θυμάσαι ένα παιχνίδι που να φάγες πολλούς και να τρελάθηκες? Ναι ρε, πολλά παιχνίδια. Και ρε, ποια είναι η ψυχολογία όταν τόσο 55? Έχω φάει, αλλά εντάξει, έχουμε φάει 70 πόντς από την Dream Team. Αλλά εντάξει, δεν μετράει αυτό, παίζαμε την Dream Team τη 2. Μας κερδίσανε τότε που έχεις την τάπα Σακίρ, πες τα. Ναι, τότε που υπάρχει Who the fuck is this who block Shaq? It's me. Δηλαδή ποιος έριξε τάπα στο Σακίρο Νέρι και απαντάω εγώ. Πάρ' το κάρφωμά σου. Ο εκπληκτικός που είναι ο πλέκα. Κοίταξε, αυτό που έγινε προχθές στο Παλατάκι,
το να φάεις 100 πόντους στην έδρα σου. Μας το κάνουν όλες οι γερμανικές ομάδες, να ξέρεις. Δεν είναι στο κάνουν όλες οι γερμανικές ομάδες. Έχουν 10 Αμερικάνους και πηδάνε όλους στο Θεό, φίλε, και πιέζουν το πότε λεπτό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εγώ, ας πούμε, τι θα έκανα. Δεν θα έφυγα να πιω. 5 φάουλ. 5 φάουλ. Τι 5 φάουλ. 5 φάουλ θα είχα. Σκληρά. Όποιος, ναι, 5 φάουλ. Αλλά μισούνο φάουλ. Δεν είχαμε παίχτες. Μισούνο φάουλ. Ο Γκάρετ που θα έκανε τη δουλειά σου. Ωραία. Ο Γκάρετ που θα έκανε τη δουλειά μου. Δεν είναι θέμα. Άμα σε πάρει κάτι φορά, δεν γυρνάει. Το θέμα είναι ότι δεν κάθεσαι και το απολαμβάνεις. Ναι, δεν έβγαλε αντίδραση, όχι. Δεν έβγαλε αντίδραση. Αλλά, δεν έβγαλε κανένα παίκτη αντίδραση. Λούτβικπουλ, Άουσμπουλ, πώς λέγεται. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Βλέπεις ότι είναι αυτοί, κάνεις μεγάλες επιθέσεις, δεν τους πας στο τρέξιμο. Βλέπεις είναι αθλητική ομάδα. Δεν τους πιέζεις ψηλά, ρε, φίλε. Δεν τους πιέζεις, περιμένεις το τρίποντο και λες, θα χάσω από τα τρίποντα. Πόσα θα βάλουν, 15? Έβαλαν. 17. Αλλά βάλαν και πολλά καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο που επειδή πιέζαμε ψηλά. Για ποιο λόγο να πας να πιέζεις. Δεν λόγος, πας πιέζεις τώρα τα τρεχαντήρια. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν εντολή, δεν ξέρω αν είναι το στυλ της ομάδας. Είναι το στυλ της ομάδας, εντάξει, δεν μπορείς να τους πεις. Τους κάνεις προπόνηση δύο μήνες, πιέζεις όλο το και μετά να τους πεις μην πιέζεις. Ξέρεις, ενστικτόδες πας, το κάνεις αυτό. Αλλά όταν βλέπεις ότι μια ομάδα είναι έτσι, δεν λέω ότι θα κερδίσεις. Αλλά δεν τρως 100 πόντους στην έδρα σου. Αποβληθούν όλοι. Και οι 12. Έξουμε 5 φάουλ και επίσης έχασες 100 πόντους. Αλλά παλέψαμε, παίξαμε σκληρά. Ήταν οι άλλοι καλύτεροι. Τι κάθεσαι και τρως το βιασμό. Παλεύεις ρε φίλε. Δεν παλέψαμε. Τι είναι αυτό. Δεν πάλεψε ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. 102 πόντους. Εγώ αγανάκτησα σε κάποια φάση. Τι είναι, τα μιλά παίζουμε, μία εσύ, μία εγώ. Δεν μπορώ να παίξω. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το παιχνίδι. Ας πω ακριβώς τι μου θύμισε. Είναι 23 Δεκεμβρίου και έχει δώσει ο coach 5 μέρες άδεια, γιατί παίζουμε 7 Ιανουαρίου, μετά από 15 μέρες επίσημο αγώνα. Mm-hmm. Με έχει δώσει ο προπονητής. Μας έχει δώσει όλη η ομάδα, οι Αμερικάνοι έχουν κάνει τα εισιτήρια να φύγουν να πάνε στην Αμερική. Ο Ιταλός έχει κανονίσει να πάει εκεί πέρα και μας βάζει ένα φιλικό. Mm-hmm. Έτσι γίνεται τα εκατοστάρια, έτσι βγαίνανε. Σαν να είμαι, ξέρεις, αύριο πρέπει να φύγω, την έφτιαξε την τσάντα. Δεν είναι να μη σκέφτεσαι τον αγώνα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς ήταν. Ένα φιλικό που δεν με νοιάζει τι θα γίνει, γιατί έτσι παίζανε. Είχαν τα μούτρα διακοπής Χριστουγέννων όλοι. Δεν... Πάρε κατώ στο κεφάλι. Τι να γίνει. Τι να γίνει. Αυτό είναι. Δεν είναι. Λες, ωραία, έλα παίξουμε ζώνη. Έλα κάνουμε αυτό. Κάνε μια παγίδα. Δεν είναι, ρε φίλε. Πρέπει να πεις, παιδιά, είναι καλύτερα από εμάς. Το παραδέχεσαι. Το καταλαβαίνεις. Mm. Ενημερώνεις την ομάδα σου ότι κοίταξε. Πάμε να. Δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε. Έλα να βάλουμε ένα στόχο. Τώρα ξέρεις, σε time out. Μην φάμε 30 πόντους στο ημίχρονο, στο δεκάλεπτο. Να φάμε 15. Να παίξουμε μόνο άμυνα. Δεν με ενδιαφέρει επίθεση. Πάμε να κερδίσουμε τουλάχιστον κάτι από αυτόν τον αγώνα. Να τους βγάζεις από τον ρυθμό τους. Όχι, να κερδίσει η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει κάτι. Πρέπει να λες, γιατί γίνονται αυτά. Την ώρα λέμε, παιδιά, δεν μπορούμε να χάνουμε 25. Να το κατεβάσουμε στους 15. Να προσπαθήσουμε, να κάνουμε. Δηλαδή, δώσουμε ένα κίνητρο επιτόπου. Αλλιώς θα χάσουμε 30 πόντους. Αλλιώς βάλει τους εφήβους μέσα και πες εντάξει, κάτσε στον πάγκο, ούτε να τσατίζει, ούτε να νευριάζει και μετά ρίξου την άλλη μέρα και πρόστιμο και ό,τι θες. Δίκιο θα έχεις. Απλά επαναλαμβάνω εγώ. Ωραία, συμφωνώ στο κομμάτι του ότι ο ΠΑΟΚ δεν δούλεψε πολύ το να χαλάσει το παιχνίδι. Πήγε, το έπαιξε λάθος. Αλλά η Γερμανία αυτό που γίνεται με τους 10 Αμερικάνους, δεν μπορεί, ρε φίλε, εντάξει. Δεν μπορεί να έχει 10 Αμερικάνους. Εντάξει, εφόσον η FIBA και η Ευρωλίγκα επιτρέπει να έχει όσους ξένους θέλεις. Ως Μπόσμαν θέλεις, δεν ξέρω πώς λένε αυτούς, εκμεταλλεύονται αυτό. Στη Γερμανία νομίζω 9 ξένοι επιτρέπονται. Στη Ρωσία ξέρω ότι πρέπει να παίζουν πεντάδα 2 Ρώσοι. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαι σε καλός παίχτης του Ρώσου, είσαι ζάμπλουτος. Στη Ρωσία, άμα είμαι σε Ρώσο, στη Ρωσία και παίζει, είσαι ζάμπλουτος. Ξέρεις τι έχει πάθει μια φορά ο Βαλβέρδε. Στην Μπιλμπάο. Ναι. Παίζουν μόνο Μπιλμπάο, μόνο Βάσκι.
Ακόμα και σήμερα. Ναι, ρε. Έλα, ρε. Ναι. Μέχρι πρώτη δεν είχαν κάνει διαφήμιση. Απαγορευόταν να μπει στη φανέλα. Τώρα βάλανε, πήγαν 2-3 χρόνια πόσο ήταν. Και θέλει ένα δεξί μπακ. Ναι. Και ο δεξής μπακ που υπάρχει και είναι Βάσκος, είναι ένας δεξής μπακ του κόλου τώρα. Ναι. Αλλά αυτός υπάρχει. Αυτός κανονικά έχει συμβόλαιο 250.000, 200. Ναι, ναι. Και του ζητάει 2,5 εκατομμύρια. Ακριβώς. Του ζητάει 2,5 εκατομμύρια. Τι θα πει. Τι θα πει. Έτσι, κάνανε, έτσι έκανε ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος. Όχι, στη φορά. Όταν έπαιζε στη Δυναμό Μόσχας. Τον παίρνουν εκεί πέρα σαν Έλληνα. Ναι, ο διαβατήριο μου έχει και ρώσικο διαβατήριο. Και βγάζει το διαβατήριο το ρώσικο με τον Ιφκοβιτς. Το λέει εσύ, δεν είσαι βρε παιδί. Έτσι μιλάει. Βρε παιδί, εσύ δεν κινήθηκες εδώ. Έχεις διαβατήριο, έχω. Φέρ το εδώ. Πάει βαράει μια ανανέωση από το 1995 που είχε τελειώσει το ρώσικο διαβατήριο. Και έπαιζε σαν Ρώσος και στην πεντάδα πρέπει να είναι δύο. Ναι. Άμα κάνει σημαίνει... μία φορά. Κάνεις λάθος, είναι η τεχνική ποινή, τη δεύτερη χάνεις το παιχνίδι, 20-0. Ναι. Και αυτό σημαίνει, ξέρεις τι, ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 6 στο ρόστερ. Δεν βγαίνει αλλιώς. Έχεις ραντεβού με τον πρόεδρο και το λες, φέρε μου 2 εκατομμύρια. Τι να κάνω, έχω διαβατήριο. Πάω στην Τζεσικά. Δεν θα παίζω Ευρωλίγκα, θα παίζω στο ρώσικο πρωτάθλημα. Πάρτα. Τι θα πει, δε. Απλά πράγματα. Όχι, έτσι είναι αυτό. Τι να πούμε, απλώς ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να βρει αντίδοτο. Δεν ήταν ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν πάλεψε καν. Φίλε, είναι αυτό. Πες τους, παιδιά, περιμένετε στο κέντρο. Γιατί άμα πάνε να τους πιέσουμε σε όλο το γήπεδο που το κάναμε και αυτό, τους περνάγανε και παίζαμε 5 αυτοί, Γερμανοί, εναντίον 4 εμάς. Άρα πάντα είχανε 2 αβαντάζ. Ένα που είναι ένας παίκτης παραπάνω και ένας που είναι ο επιθετικός που έχει την μπάλα στα χέρια του. Ναι. Και περιμένει ο αμυντικός τι θα κάνει. Άρα, σαν να παίζει 6 με 4. Έτσι είναι το μπάσκετ. Χωρίς άξονες. Έτσι είναι το μπάσκετ. Χωρίς άξονες. Μάλλον έπαιρνε τον άξονα, πήγαινε η βοήθεια, πάρει τη weak side. Τη weak side, πώς τη λέτε εσείς, extreme. Δεν υπάρχει weak side στο ποδόσφαιρο. Αλλαγή παιχνιδιού υπάρχει. Που βαράνε παλαμάκια. Παλαμάκι από την άλλη μεριά. Αυτό είναι η σαραντάρα παλιά που γίνει. Είναι weak side η αλλαγή του παιχνιδιού. Γιατί παίρνω παλαμάκια. Να σου πω, γιατί είναι δύσκολο, ρε φίλε, δεν είναι εύκολο να κάνει καλή αλλαγή παιχνιδιού. Θέλει, δηλαδή είναι τεχνικό, είναι δύσκολο. Άκουγα, η αλλαγή παιχνιδιού, αλλαγή με αλλαγή, η αλλαγή παιχνιδιού γιατί είναι ωραίο πράγμα. Γιατί. Παλαμάκι γιατί βαράνε, δεν ξέρω. Άκουγα, να σου εξηγήσω, θέλει. Για δύο λόγου. Ωραία. Όταν λοιπόν κάνει καλή αλλαγή. Για να καταλάβω, πες του μου για να καταλάβω. Γιατί άμα δεν καταλάβω, θα σε κράζω. Πες σαν να είμαι 3 χρονών. Πες του μου, σαν να είμαι 3 χρονών. Στα μάτια μου είσαι 2 χρονών. Σαν να είμαι 3 ετών. Πες μου η αλλαγή παιχνιδιού. γιατί γίνεται, καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Και δεύτερον, γιατί βαράνε παλαμάκια. Γιατί ρε φίλε, η καλή αλλαγή παιχνιδιού πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει και καλή δύναμη η μπάλα και καλό ύψος η μπάλα. Και να φτάσει εκεί που πρέπει η μπάλα για να εκμεταλλευτείς την μετατόπιση που πρέπει να κάνει ο αντίπαλος για να προσαρμοστεί στην αλλαγή παιχνιδιού. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν το κάνω εγώ αλλαγή παιχνιδιού και πάει η μπάλα στον Όλυμπο και κατέβει, έχουν προλάβει οι άλλοι, κάλυψαν τον χώρο. Έτσι κι αλλιώς προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν. Κάνεις λάθος. Σε μια παλιά που είσαι 40-50 μέτρα. Τα δύο γκολ με τη Σπαρτάκ Μόσχας τα βάλαμε επειδή δεν προλάβανε. Δεν προλάβανε να στηθεί άμυνα. Ναι, ρε φίλε, γιατί όταν είσαι αριστερά. Μετατοπίζεται. Ζώνη παίζανε αυτοί. Ζώνη παίζουν όλοι. Έτσι, για να καταλάβω. Ναι, ζώνη παίζουν. Μετατοπίζεται. Ωραία. Ναι. Η αλλαγή παιχνιδιού γρήγορη, με καλή δύναμη όμως και καλό ύψος. Ναι. Που δεν πάει μπάλα 2,5 μέρες. Η παλιά ξηράδι που λέμε. Ναι. Μπέκαμ. Τι κάνεις λοιπόν. Εκεί προλαβαίνει, αυτός κερδίζει εύκολα μέτρα. Ναι. Ωραία. Προκαλείς ανισορροπία στη ζώνη του αντιπάλου. Ναι. Εντάξει. Και εκεί δημιουργούνται οι συνθήκες για να δημιουργήσεις φάση. Υπεραριθμία. Αν έχουν γίνει υπεραριθμία, σημαίνει να βγάλω παραπάνω παίκτες στην πλευρά από τον αντίπαλο. Ακριβώς το ίδιο είναι και στο μπάσκετ, ναι. Όπως το είπες. Πάμε στο δεύτερο. Παλαμάκι, γιατί βάραν. Γιατί ρε φίλε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι τόσο σπάνιο το να πετύχεις. Καλή αλλαγή παιχνιδιού. Τώρα για να έτσι. Καταλάβω. Είναι φίλε, υπάρχουν. Πες τώρα, δε, αλλά δεν πιάσω. Είναι εύκολο πράγμα. Θέλει τεχνική πολύ καλή. Τώρα μην επιμένει τώρα που τα μάρε. Έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδε τι ωραία, στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρβοντα. Μάθε μπαλίτσα, δηλαδή.
Αλέφαντος. Ο οποίος όταν τον πέτυχα μια φορά πριν για μια δεκαετία χρόνια, με μπράτσα και τέτοια, και το λέω, Μίστερ, κάνεις μπραντεφέρ. Και μου λέει, μέσα και μου, πάω στο παππού, λέω, μη μας μπεις τα χέρια τώρα, μας κυνηγάνε τώρα, μας κυνηγάνε. Αυτή είναι λοιπόν η αρέκη παιχνιδιού. Μάλιστα, τα παλαμάκια, δηλαδή, επειδή είναι μία στα δέκα γίνεται ή πιο καλό. Δεν την ψάχνουν, είναι χέστες, δε. Εμείς γι' αυτό είμαστε καλά, επειδή τα μπακ μας είναι πιέτη. Η πρώτη φορά που το είδα, έψαχνα και τους 22, και τους 22 ποδοσφαιριστές. Λέω κάτι έγινε, κάτι έγινε. Λέω, δεν είναι, κάτι έγινε. Μπερδεύτηκε τάχα. Ναι, δεν κατάλαβα. Και μέσα στην Τούμπα, γιος, γιος, παλαμάκι εκεί πέρα. Το κάνει καλά ο Βιερίντια. Ο Μάτος δεν την έχει τόσο καλή. Ο Μάτος είναι σε άλλα στοιχεία καλός. Εκτός άξονα. Ναι, αυτή είναι πλάγη. Αυτό τον άξονα. Ναι, ρε, ο άξονας. Υπάρχει ο άξονας και το μισοδιάστημα. Λοιπόν, θα σου είχε εξηγήσει ο μαμάτσο. Άμα βρω τώρα τα λίγα, μα την παρήγα, θα ξαπλώ στο πάτμα και θα βγάλω φωτογραφία. Θα βγει σέλφι με τον άξονα. Με τον άξονα. Υπάρχει και το μισοδιάστημα που θα σου μάθω στην επόμενη εκπομπή όμως, γιατί τελειώνει τώρα. Ναι. Το μισοδιάστημα. Στον μπάσκετ έχετε μισοδιάστημα. Σου είπα στα αγγλικά, είμαι πιο καλό στα αγγλικά παρά στα αγγλικά. Τέλος πάντων, το μεσοδιάστημα τι είναι στο μπάσκετ? Είναι η κάθετη κίνηση που εκμεταλλεύεται το χώρο ανάμεσα στα μαρκαρίσματα. Στο ποδόσφαιρο το μεσοδιάστημα είναι ο χώρος που δημιουργείται από τις δύο ζώνες. Υπάρχει η αμυντική ζώνη. Έχουν βγει κάτι μαλάκι, συγγνώμη, κάτι τύποι τώρα και τα γράφουν βιβλία αυτά εδώ πέρα που, και τα ανακατεύουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι μεσοδιάστημα, τι να κάνει, τι είναι να καταλάβει, Γιάννουλη. Ακούνητη είναι οι ποδοσφαιριστές. Από man to man να καταλάβεις, από man to man να καταλάβεις στη ζώνη να πας. Δηλαδή, του λέει ο προπονητής, παίξε ζώνη. Τέσσερις επίσης μετά το καταλάβαινε. Κάθε τι πάσα. Μου λέγανε όλοι, κάθε τι πάσα. Και κάθε πάσα, ρε. Η αντιπαλότητα μεταξύ ποδοσφαιρικών και μπασκετικών. Τι είναι τώρα η πάσα για να ανοίξει. Τι είναι αυτά, ρε. Δύσκολα είναι αυτά, δύσκολα είναι. Γι' αυτό παίρνουν 2 εκατομμύρια οι παίκτες και εσείς παίρνατε 200 χιλιάρικα. Τα γάρια όταν παίρναμε στα λεφτά, εσείς Πράντα παπούτσι ιδανικό φοράγατε. Πράντα παπούτσι, 4 άτομα μέσα στα αποδυτήρια με την κόκκινη γραμμή. Κολλητό μπλουζάκι και 10 κομποσχέδια. Μην γελάς. Σου δίνω το δικαίωμα, αν φορέσω αυτό το παπούτσι, ποτέ να με πυροβολήσεις. Εντάξει, το δίνω το δικαίωμα. Την προηγούμενη δεκαετία αυτή. Αναδεκαετίες πάνε. Τώρα τι φοράνε. Τώρα. Χόγκαν, ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Αυτό που είναι εξπόντου, πώς είναι το Reebok που φόραγα εγώ, επί 3. Πώς δεν το έχω ανακαλύψει, το έχουν 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 και κούρμπα. Αυτά σας αρέσουν. Έχουν κούρμπα. Αυτά είναι Nike, ρε φίλε. Nike Air. Ναι. Με δίπατο. Δίπατο, ναι. Και αυτό είναι μπόικο. Για να φέρει πιο ψηλό. Τα Hogan, τα ξέρεις τα Hogan. Αυτή η Nike πεταμένη θα μας στείλει καμιά χορηγία ποτέ. 60 ζευγάρια παπούτσια έχουμε. 20 χρόνια συμβόλαιο είχαμε. Τι έκανες, δεν το βαφτιστήρι, πρέπει να βαφτιστήρι. Όλη την Ελλάδα δώσαμε. Και εσύ γυναική. Τέτοιο συμβόλαιο είχα. Λέω, κόψτε με λεφτά και δώστε με εμπόρευμα. Μου λένε, είσαι ο μοναδικός παίκτης. Όλοι θέλουν λεφτά και λιγότερο εμπόρευμα. Τόσο τελεμέδες είναι, λέω. Οι άλλοι. Ο Γιαννούς έλεγε, έλα κάπου με λίγο σπίτι, σου πήρε κάτι παπούτσια. Ναι. Δούλευε οι άλλοι, έφευγε με ένα Nike Air. Έτσι δούλευες. Ήταν στη μόδα τότε. Τα μπουστάκια, τα Nike, τα έτσι, τα σφιχτά, τα σφιχτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έτσι. Δούλευες αυτά. Όλα τα νούμερα είχα και όλα τα χρώματα. Ναι. Ναι ρε φίλε, και κολλάνα από κάτω. Μια χαρά, σου έχω ένα συνολάκι αγάπη μέρα. Όχι, ένα ρε. Γιαννούλης είσαι ρε. Δεκαετία του 90, είπα δεκαετία του 90. Δεκαετία του 90, ναι. 94-2004, εκεί παίξαμε. Ναι. Μετά σοβαρίδες. Ναι, εννοείται. Καλά, καμάνω. Να πούμε ότι την Πέμπτη ξεκινάει ο Βασίλης Δήμας στο χρώμα. Ωραία. Βασίλης Δήμας. Κάθε Πέμπτη εκεί δηλαδή. Κάθε Πέμπτη εκεί. Κάθε Κυριακή είναι ο Καμπακάκης στο χρώμα. Από νωρίς, από τις 7 και μετά. Εμείς θα πηγαίνουμε κάτω 8 γιατί. Εγώ μπορώ να πηγαίνω στο άλλο μαγαζί της επιχείρησης. Εσύ στο Σενιόρ. Ναι. Να πας και εκεί. Εκεί δουλεύουμε. Εμείς τι κάνουμε. Ο Τσούνης είναι δίπλα στην αυλή. Έτσι. Τα έχουμε βιάσει όλα. Τα έχουμε βιάσει όλα. Στην αυλή τι κάνεις? Πάω κι εγώ από εκεί μια βόλτα. Να δω τι γίνεται. Όσο έχει ωραίο καιρό, πάμε. Στην αυλή στα λαδικά. Όχι, ρε. Τώρα δεν τα ξέρεις εσύ αυτά τα καινούρια. Να τα ξέρει, είσαι δυτικός και δεν τα ξέρεις. Ας τον Εύωσμο εκεί που είχαμε ζήσει. Όχι, ούτε Εύωσμος είναι. Πού? Ποιο Εύωσμο, ρε. Δεν μου είχατε πει, ρε. Πού μεγάλωσε. Πρέπει να τον κυκλοφορήσουμε λίγο. Στη μεγάλη ευθεία εκεί που είχατε το κεντρικό σας δρόμο.
Στον άξονα. Σταυροπόλη. Ποια είναι η Νεάπολη. Νεάπολη πολύ. Νεάπολη, πολύ. Στο διεθνές. Έχει την παλιά τη σύγκρουση. Προστά εκεί, προστά εκεί. Εκεί που βάζατε κόντρες. Το μεγάλο στο δρόμο. Παλιά σε εκείνο εκεί το σημείο. Δεν βάζατε κόντρες. Ωραία, στο διεθνές. Εκεί που ήταν Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νεάπολη. Α, εκεί ακριβώς. Ωραία, στη γωνία ήταν η ακτίνα, ένα μεταλλάδικο. Εντάξει. Μεταλλάδικα τα ξέρει. Και το κάμελο το από πάνω. Ωραία, όταν αλλάζαμε λοιπόν έξω, δεν υπήρχε μέρα που να μην στουκάρει κάποιο. Δεν είχε φανάρια τότε. Είχε κόντρα, κύριε. Όχι, όχι, δεν ήταν κόντρα, από μόνοι τους. Δεν χρειάζονταν κόντρα. Με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητα. Μηχανάκια, ναι. Αυτοκίνητα, όλα. Πάπια, πάπια χωρίς τέτοιο, ρε, χωρίς ποδιά. Ναι. Της Έμπρικ. Ναι, υπάρχει. Και βέβαια το ιστορική σύγκρουση, η οποία για να καταλάβεις, αν ήσουν τόσο βλάκας και δεν καταλάβαινες που είναι σύγκρουση, σου είχε καρφώσει πάνω από τα μπέλα ένα μάξι. Το θυμάσαι, Χρήστο? Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να μην καταλάβεις ότι είναι η σύγκρουση εδώ. Αμάξι ολόκληρο. Εντάξει. Μισό, μισό δηλαδή. Μισό. Μισό. Ναι. Δηλαδή και ήταν καρφωμένο εκεί. Δηλαδή αν σε δεν είχε κινητά τότε. Εντάξει, αν έπαιρνε κάποιο τηλέφωνο και λέει φίλε, δεν τη βρίσκω τη σύγκρουση. Του λέγε πήγαινε, πέθανε τώρα. Δηλαδή, μην περιμένεις αύριο το απόγευμα. Ψόφα τώρα. Όχι, ο Λάζαρος είναι στο σεφ και αυτός ο Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Ήτανε. Ναι, ο Λάζαρος, ο δικός Μπετατζής. Ποιος Μπετατζής? Ο οικοδόμος. Ο οικοδόμος, Μπετατζής τι είναι αυτή? Α, ο Χρυστοδουλόπουλος, δεν νόμιζα τον Παπαδόπουλος. Ο Λάζαρος ήταν από μικρός Ολυμπιακός. Ναι. Δεν σου έχω πει ότι μας έχει κάνει σε ένα σύνδεσμο. Τι? Έρχεται για πίτα. Μου λένε οι συνδεσμοί, μου λένε δεν θα κανόνες. Είναι δική μου τέλος πάντων, δεν πιτσιρικά σου εγώ. Κανονίζουν και αυτοί τελικά κανονίζουν και πάει ο Λάζαρος στην πίτα. Ναι. Και τον δοτάει ένας από τους χειρότερους. Καλό παιδί, απλά όταν βαρούσε δεν σταματούσε. Είχε αυτό το πρόβλημα. Και τον δοτάει ένας, τι είπε η ομάδα, είσαι αγόρι μου? Και λέει ο Λάζαρος, Ολυμπιακός. Και από εκεί που υπήρχε μια φαβούρα στο σύνδεσμο, ακούσε ένα φιουτ. Έτσι είχα και εγώ μια τέτοια παρόμοια. Και κοιτιούνται. Κοιτιούνται. Σε κοπή πίτας. Κοιτιούνται. Δώσε το κοιτιούνται όλοι. Και λέω τώρα πάει, το σκότωσαν. Και είχε γίνει ολόκληρο αγώνα. Ήταν μετά το σκηνικό που έλεγε ότι θα πάω στη Λίβερπουλ. Είχε γυρίσει την ομάδα. Ναι, δηλαδή, ναι, ήταν να φάει και τα σούτια να τελειώσει το ποδόσφαιρο εντελώς. Ναι, και για έναν. Δεν ξέρω ποιο του φώτισε, γιατί συνήθως σε τέτοια θέματα δεν του φωτίζει τίποτα. Κάποιο του φώτισε εκείνη την ώρα και δεν τον σκότωσαν. Τυχερός ο Λάζαρος. Έτσι είχα και εγώ μια παρόμοια, αλλά δεν έφτασα σε τέτοια. Εντάξει, λόγω εμπειρία και επίπεδου εννοείται. Πήγα σε μια κοπή πίτα. Σε ένα υπόγειο για που εκεί στην Χαριλάου. Πήγαμε όλη η ομάδα. Κοίταξε, σεβασμός ρε παιδί μου, όπου παίζω, σέβομαι. Βλέπω έξω το φίλο του Σαωρίδη. Κολλητός. Το λέω, έλα εδώ. Θα με έχεις αγκαζέ. Μία ώρα κάτσουμε εδώ, δύο ώρες κάτσουμε εδώ. Όχι, ήρθαν κανένα δύο παλικάρια εκεί πέρα να μου την ψιλοπέσουνε. Εντάξει. Δεν με ρωτήσανε τι ομάδα είμαι. Έχουμε φίλους σου που βγήκανε με καπελάκι, αναγκαστικά. Καπελάκι. Έχω κρατημένες φωτογραφίες και στην κατάλληλη στιγμή. Όχι, θα εκτελεστούν. Ήταν κύριοι, ναι. Μαζί μου. Ναι. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Ποτέ. Κανείς μας δεν είχε πρόβλημα ουσιαστικό. Ένα σωστός μπασκετμπολίστας επαγγελματίας. Εμένα το μόνο αδικό πράγμα που μου είπανε οι φίλοι του Άρη που ξέρεις ήταν κοντά στην ομάδα, γιατί είναι πολύ, είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, μου είπαν δεν μας νοιάζει που είσαι Τούρκος. Δεν θέλω να προκαλέσεις, λέω επαγγελματίες ούτε ποτέ προκάλεσα. Ναι. Αρκεί να παίζεις με το ίδιο πάθος που έπαιζες στους Τούρκους. Ναι. Αυτό. Εντάλεπα. Και φωνάξαν και το όνομά μου μέσα στο Παλέντε Σπορ. Συγχαμένε, κλείσε. Κλείσε. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλους. Κλείσε το μάτι του το μπάσκετ που μας ακούνε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με live καλεσμένο. Όπα. Θα έχουμε live καλεσμένο, έκπληξη. Κόλκα θα έρθει τη Δευτέρα. Θα έρθει αφού τέτοια κούρε. Παπά, τώρα με Motorhead και Iron Maiden και 666, The Number of the Beast και τέτοια τα άκουγε και χόρευε καρέκλα, άσε. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή νύχτα. Τζούνις, πριν φύγει για Κέναντα.